in harmony. You know the time will come. Peace on earth for everyone. And we can live forever in a world where we are free. Let it shine. Something about Christmas time makes you wish it was Christmas every day. See the joy in the children's eyes, the way that the old folks smile, says that Christmas will never go away. We're all καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, γεια σας, καλησπέρα σε όλη την επικράτεια. Σήμερα είμαι λίγο καλύτερα. Δουλεύει το μπραζάν, δουλεύει για ένα σιρόπι με μάραθο και στέβια, μέλι με στέβια. Και είμαι λίγο καλύτερα. Σήμερα μπορώ να ανεβάσω λίγο επίπεδα στη φωνή μου. Λοιπόν, να σας πω. Σήμερα τελείωσε το θέμα του ραδιοφώνου. Θα είμαι, έχοντας την πλάτη το 90,1, θα είμαι στα παραπολιτικά FM για ένα χρόνο και σε περίπου 50 περιφερειακούς σταθμούς. Και ευχαριστώ τη διοίκηση για τις τελικές συνομιλίες. Εντάξει. Επίσης θέλω να σας πω ότι θα είμαι εδώ με βάση το συμβόλαιό μου σήμερα αύριο, ελπίζω να μάθω αν η τηλεοπτική παραγωγή της ραδιοφωνικής εκπομπής θα είναι εδώ και σε διάφορους περιφερειακούς σταθμούς. Δηλαδή το παραγόμενο έργο στο ραδιόφωνο, το οποίο, εντάξει, έχει ένα κοινό πολύ δικό του και ευχαριστώ θερμά για μια ακόμη χρονιά. Ευχαριστώ πολύ.
αυτό το περιεχόμενο θα γίνεται και τηλεόραση, θα είναι ένα ραδιοφωνικό σοου που θα βγαίνει και στην τηλεόραση το πρωί. Σε κάποια άλλη ώρα για να είναι σύνομο. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σας είπα τα δικά μου. Εδώ, καλούτσικα, από ό,τι μου λένε και εδώ μέσα. Προχωράω. Προσπαθώ να καταλάβω αν υπάρχει μια συμφωνία στα διεθνή παρασκήνια που θα οδηγήσει σε συνθήκες τέτοιες ώστε να πάμε σε συμφωνία με τους Τούρκους. Προσπαθώ να πιάσω, να σταντάρω, να σταχυολογήσω πληροφορίες για το αν όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε γύρω μας, όλος αυτός ο τσαμπουκάς του Ερντογάν που θέλει να στείλει εκστρατευτικό σώμα στη Λιβύη για να υπερασπιστεί το Σάρατς κατά του Χαφτάρ, θέλει να καταπιεί την Κύπρο, θέλει να φάει την Ανατολική Μεσόγειο, θέλει να αρπάξει τη Γαλάζια θάλασσα, τη Θράκη, τη Συρία, όλα αυτά, κάτι δεν πάει καλά. Αν όλα αυτά καταλήγουν στο να πιεστούμε πολύ και να αναγκαστούμε να πάμε στη Χάγη ή σε ένα τραπέζι. Όπως έλεγα και χθες εδώ και το πρωί στην εκπομπή μου, στο ραδιόφωνο, υπάρχουν αυτοί που λένε ότι θα πάμε στη Χάγη αν πρώτα πάμε στον ΟΗΕ και δώσουμε δικές μας συντεταγμένες ΑΟΣ. Οπότε οι δύο αντίπαλες πλευρές θα καταλήξουν γραφειοκρατικά με βάση τον κανονισμό του ΟΗΕ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή θα πάμε δυο μας μόνο με την Τουρκία στη Χάγη. Αυτό θέλει και συνυποσχετικό. Άλλο να το στείλει ο ΟΗΕ, όπου πρέπει να καταλήξουμε εμείς εντός 40 ημερών νομίζω ή 30, 40. Και άλλο να πάμε όπως λέει ο Ακάρ, ο Ακάρ μωρέ, ή ο Τσαβούσογλου, εάν πάμε οι δύο πλευρές, είναι άλλο πράγμα. Αλλά με την Τουρκία, τι συνυποσχετικό να υπογράψεις. Ότι θα μοιράσουμε τι, νησιά, Αιγαίο, θάλασσα δική μας, την Κάρπαθο, τη Ρόδο, την Κρήτη. Προσέξτε τώρα. Προσπαθώ να καταλάβω τι έχει γίνει μετά τις Πρέσπες, όπου και εκεί τι μάθαμε, είπε με βάση το βιβλίο της κυρίας Βαρβιτσιώτη, πολύ καλό βιβλίο, είπε η κυρία Μέρκελ στον κύριο Τσίπρα, εγώ θα σε βοηθήσω αγόρι μου στα οικονομικά, να πάρεις και καμιά ανάσα, αλλά εσύ θα μου αναγνωρίσεις τη Μακεδονία. Και μετά τι μάθαμε? Σόρος. Όλα τα παιδιά του Σόρος με τον Τσίπρα. Τώρα τι ξέρουμε? Πολλά παιδιά του Σόρος μέσα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Προσέξτε όμως, υπάρχουν διαφορές. Ψάχνω να βρω με το μυαλό μου αν τα διεθνή κέντρα θέλουν να καταλήξουμε σε ένα δικαστήριο και να βρούμε λύση μετά, αμέσως μετά ή στα πλάγια παράλληλα, συνεκμετάλλευσης. Αυτό σημαίνει
ότι επεκτείνουμε τη συμφωνία της Μαδρίτης, την οποία έχει υπογράψει ο Σιμίτης, παιδιά, αυτός που θέλει, κυρία Παπανδρέου, γεννηματά με συγχωρείτε, το ίδιο κάνει, να κάνει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Διάβαζα σήμερα και τρελάθηκα. Θέλει να βάλει ή το Σιμίτη ή το Γεωργάκη Παπανδρέου, πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, επανέρχομαι. Αυτό σημαίνει, αν το δεχτούμε, ότι η αναγνώριση των ζωτικών δικαιωμάτων της Τουρκίας που υπεγράφει από το Σιμίτη στη Μαδρίτη ενώπιον της κυρίας Μαντλίν Ολμπράιτ, τότε Αμερικανίδας Υπουργού των Εξωτερικών, τώρα επεκτείνεται, πιστοποιείται, εμπεδώνεται, την αποδεχόμαστε και τα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο, που είχε αποδεχθεί ποιος? Σιμίτης. Ο Γερμανός Σιμίτης. Και έχω δίκιο. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί που βάζω, κάποιος θα πει τι λέτε που βάζεις μπροστά από αυτά τα ονόματα ο Γερμανός Σιμίτης. Είναι Γερμανός. Ο αδερφός του ήταν αρχηγός μυστικής υπηρεσίας των Γερμανών. Έχετε δει σε κανένα κράτος υπήκο πολίτη γεννημένο σε άλλη χώρα να γίνεται αρχηγός της μυστικής υπηρεσίας, εάν δεν είναι ένα, μια ψυχή με το κράτος? Είχαμε πρωθυπουργό, αδελφό αρχηγού μυστικής υπηρεσίας στη Γερμανία, τον κύριο Σπύρο Σιμίτη, διακεκριμένο καθηγητή, ο οποίος υπήρξε επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας Συντάγματος, δηλαδή του FBI της Γερμανίας. Είναι αδελφή υπηρεσία της BND, της Μυστικής Υπηρεσίας. Λοιπόν, ψάχνω με το μυαλό μου πού θα πάει το πράγμα. Γιατί όποιος υπογράψει παραχώρηση έστω και ενός βοτσάλου, ένα βότσαλο του Αιγαίου, θα κηρυχτεί προδότης. Θα πάει για εσχάτη προδοσία. Γιατί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Άλλο αναγνωρίζω, βαρύ και αυτό, μειοδοτικό, προδοτικό. Άλλο αναγνωρίζω τους Σκοπιανούς ως μακεδονικό έθνος Βόρειας Μακεδονίας, βαρύ, μειοδοτικό. Κι άλλο δίνω νησάκια του Αιγαίου. Αυτό είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν νομίζω ότι θα φτάσει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί. Ίσα ίσα που χειρίζεται, θα έλεγα, με σύνεση και αξιοπρέπεια το όλο θέμα. Έχει καταλάβει τι σημαίνει να πει Καζάν, Καζάν. Άμα πει Καζάν, Καζάν, Καζάνι που τον έβραζε. Δεν θα το πει. Ελπίζω, εύχομαι και συμπαρίσταμε σε αυτή την προσπάθεια να μην το πει. Εδώ γίνονται διάφορα πράγματα. Καταρχάς, πρέπει να μάθουμε γιατί δεν ήταν ο Κυριάκος. Γιατί. Μάθαινε ο Κυριάκος όμως. Γιατί. Ο Τσίπρας δεν κήρυξε ΑΟΣ Ελλάδος-Κύπρου. Ήταν ενήμερος ο Κυριάκος όμως. Γιατί ο Αλέξης μας, εκτός από τις πρέσπες, άργησε, καθυστέρησε και δεν κήρυξε πρώτος, πριν να πάει ο Ερντογάν και πει Τουρκία-Λιβύη. Δεν μπορεί να είναι πιο γρήγορο σε όλα ο Ερντογάν. Κάτι συμβαίνει εδώ. Δεν μπορεί να κερδίζει όλους τους μαραθώνιους ο Ερντογάν. Κάτι συμβαίνει εδώ. Κάτι πολύ σάπιο στη δική μας Δανημαρκία, όπου κανείς δεν μπορεί να παίξει τον Άμλετ. Γιατί κανείς δεν έχει το ταλέντο να παίξει σε εξωτερικό ρόλο. Λοιπόν, θέλω να με προσέξετε εδώ. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, μνημόνιο
υπερταμείου μέχρι το 2115. Ισοπαίδωση φυγή στο εξωτερικό, εισδροή, επέλαση μεταναστών, πρέσπες και τώρα καζάν-καζάν. Γιατί δεν ανακηρύχθηκε ΑΟΣ? Μου λένε, έχω βγάλει και συνεντεύξεις σε αυτή την εκπομπή εδώ, έχω μιλήσει με τον κύριο Χαραλάμπους, αν θυμάμαι καλά, εξαίρετο πολιτικό συντάκτη στην Κύπρο, στο ΣΥΓΜΑ. Ήξεραν στη Λευκωσία εδώ και καιρό ότι πιέζαν Αμερικανοί και Γερμανοί να μην προχωρήσουμε σε ανακήρυξη της ΑΟΣ με δεύτερους και πιεστικότερους τους Γερμανούς. Έκανα follow-up στο ρεπορτάζ του Χαραλάμπους. Πίεζαν λοιπόν να μην ανακηρύξουμε ΑΟΣ. Αποτέλεσμα. Κήρυξε πρώτος ο Ερντογάν. Ήτανε θέμα, ξέρετε τι τους έλεγαν? Μην το κάνετε, κύριε Τσίπρα. Μην το κάνετε τώρα, κύριε Μητσοτάκη. Γιατί θα ταραχτεί η Τουρκία, θα θυμώσει και θα χαλάσει προσπάθεια επαναφοράς των συνομιλιών για τη χαλαρή συνομοσπονδία στην Κύπρο, για την οποία ο Τσαβούσογλου μας είπε τέλος. Δύο κράτη, η Βόρειος Κύπρος ανήκει πού? Στην Τουρκία. Ασφαλώς έχετε καταλάβει ότι η Τουρκία δεν θέλει σε καμία περίπτωση να γίνει κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία δεν θέλει σε καμία περίπτωση να εκχωρήσει ούτε γραμμή εθνικής ανεξαρτησίας, ούτε κόκο της εθνικής της ανεξαρτησίας. Τι θέλει? Τι θέλει? Τα λεφτά της Ευρώπης. Τι άλλο θέλει? Να πάρει το OK της Ευρώπης να επεκταθεί δυτικά. Μυρίζει. Έκλεισε, σφράγισε πίσω τους Κούρδους για να έρθει μπροστά τώρα. Παλεύω όπως και εσείς. Μην νομίζετε ότι εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε επί παντός του επιστητού ή ότι τα μαθαίνουμε όλα ή ότι επειδή έχουμε πείρα στη δημοσιογραφία ξαφνικά βγάζουμε σκέψεις και συλλογισμούς που συναρμολογούν τα πάντα. Όχι, όχι. Προσπαθώ να καταλάβω πού την πάνε τη δουλειά. Μυρίζει λίγο. Βρωμάει όζη. Κατά τη γνώμη μου, εάν η Ελλάς παραμείνει αταλάντευτη, αμετακίνητη, υπερασπιζόμενη την εθνική ανεξαρτησία της, τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ή θα πάμε σε θερμό επεισόδιο για να υποχρεωθούμε να πάμε σε τραπέζι, ή θα κάνει πίσω ο Ερντογάν. Γιατί ενοχλεί τα συμφέροντα πολλών. Εμείς οι φουγαράδες, να το πω έτσι, με συγχωρείτε πολύ, δεν έχουμε την Total. Εμείς δεν έχουμε την Eni. Δεν έχουμε την Exxon Mobil. Δεν έχουμε τη Shell. Εμείς είμαστε, δεν είμαστε πλέον 8 εκατομμύρια πληθυσμός και ολοένα και περισσότεροι μουσουλμάνοι φυτεύονται γύρω μας. Στο βάθος χρόνου θα έλεγα ότι είμαστε υπομαρασμό πλήρη. Προσπαθούμε να αποφύγουμε την εξαφάνιση της φυλής. Προσπαθούμε να αποφύγουμε να πάψει να υπάρχει αυτό που λέγεται κοιτίδα του πολιτισμού. Πέστε μου κάτι. Εμείς έχουμε επιστημονικό δυναμικό και μέσα τεχνολογικά
να βγάλουμε φυσικό αέριο. Μάλλον όχι. Θα χρειαστούμε εταιρείες, ξένες. Το ίδιο και η Τουρκία. Αυτοί, σας πληροφορώ, δεν φτιάχνουν, αλήθεια, κάθε υπερβολή το λέω βέβαια, όχι να φέρουν πετρέλαιο πάνω, δεν μπορούν μόνοι τους, ούτε παλάτι από άμμο να κάνουν στην παραλία της Μύρινης, δεν γίνεται. Κάνουν άλλα πράγματα. Αγοράζουν όπλα, όντως. Ή προσπαθούν να κατασκευάσουν όπλα. Και σε αυτό πήγανε καλά. Αλλά μην τους θεοποιούμε κιόλας. Για να βγάλουν πετρέλαιο, για να εξορίξουν φυσικό αέριο από 4.000 μέτρα κάτω από το βυθό, 5, 6, 7, θέλουν τεχνολογία ExxonMobil. Άρχισαν να ενοχλούν και δημιουργούν και πρόβλημα στην Ευρώπη, γιατί πειράζοντας εμάς, λένε και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, ρε για κοίτα ρε, τι ένωση είναι αυτή ρε. Ήδη το λένε για τα οικονομικά θέματα. Φανταστείτε τώρα, ο Ιταλός, ο Γάλλος, ο Βέλγος, λέει τι γίνεται ρε. Εδώ βγαίνει ο μουσουλμάνος από κάτω και πάει να καταπιεί μια χριστιανική χώρα. Τι Ευρώπη είναι αυτή. Αυτό θέλουν να το αποφύγουν όλοι. Παρά το γεγονός, δεν είμαι έμονος. Όχι. Παρά το γεγονός ότι ο Γερμανός είναι δόλιος. Γουστάρει η Ελλάδα υποσμίκρυνση. Θέλει να σταθεροποιήσει τις σχέσεις, να τις βελτιώσει για την ακρίβεια, με ένα πολύ καλό πελάτη, την Άγκυρα. Άμα διαβάσετε τις εμπορικές σχέσεις Γερμανίας-Τουρκίας, καταλαβαίνετε γιατί παίζουν μπάλα έτσι, τόσο βάναυσα και με τέτοιο ηταμό ύφος απέναντί μας. Μέχρι εδώ. Θα σας πω κάτι όμως. Ο Μητσοτάκης, εδώ και μερικές εβδομάδες μου κάνει εντύπωση. Θα σας πω γιατί. Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί να με δείτε αύριο να έχω τρελαθεί απέναντί του. Αυτή την ώρα είναι στάμπιλε. Δηλαδή κάνει κινήσεις που λες από μέσα σου δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Έχει μια υπερκινητικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο. Αποδεικνύεται ότι σωστά πήγε στη Ρώμη και είδε τον ομόλογο του. Σωστά, έστω και λίγο καθυστερημένα, κούνησε το τηλέφωνο, γιατί είναι άνθρωπος που ακούει τους Γερμανούς. Σήκωσε το τηλέφωνο και πήρε το Μακρόν. Σωστά, κινεί σωστά αυτό τον άξονα των νοτίων. Θα σας έλεγα ότι τον κινεί καλύτερα από το φίλο μας τον Αλέξη που έλεγε η Νότια Ευρώπη, η Νότια Ευρώπη, η Νότια Ευρώπη, αλλά η Νότια Ευρώπη δεν έσπευσε ποτέ να μας υπερασπιστεί. Τώρα βγήκε μια φρεγάδα του Ιταλικού ναυτικού, πήγε στην Κύπρο. Βγαίνουν γαλλικά σκάφη στη Μεσόγειο. Κάτι γίνεται. Και βλέπω από εκεί τον Ερντογάν. Δεν έχει χαμηλώσει ακριβώς θερμοκρασίες, αλλά αυτές τις μέρες πασπαλίζει τις δηλώσεις με μια άχνη κάποιας επιδερμικής διαλλακτικότητας. Δηλαδή, φύγαμε από εδώ, αχ, σας πάω όλους, και έχουμε πάει στο καζάν-καζάν, μισά-μισά, να τα βρούμε, να τα μοιραστούμε και τέτοια. Ο Μητσοτάκης έκανε μια δήλωση πάλι ψυχρή. Μητσοτακική. Έχει κάποιο DNA από τον πατέρα του. 100%. Δεν είναι ακριβώς του ιδίου πολιτικού αναστήματος, αλλά δεν ξέρετε καμιά φορά. Δεν ξέρετε καμιά φορά. Αρχή άνδρα δείκνηση. Είπε προς την Τουρκία, μην παρερμηνεύετε τη στάση μας. Σωστός. Εντάξει. Ούτε θα σας φάμε, ούτε είμαστε μάγκες. Επίσης, προσέξτε, βγήκε ο Ερντογάν, πάλι πασπαλιψατέρ με άχνη,
Μίλησα, λέει, ξεκάθαρα στο Μητσοτάκη. Καζάν, Καζάν, του είπα, μπορούμε να οικονομήσουμε. Καζάν, Καζάν, ναι, του το είπα στο Λονδίνο. Ο Τσαβούσογλου βγήκε Τσαμπουκάς πάλι. Μην νομίζετε, λέει, άμα μπείτε στην υφαλοκρηπίδα μας, δεν θέλω απογευματιάτικα, δεν θέλω να μολύνω την ατμόσφαιρα με λόγια διάφορα να του πω εγώ τι υφαλοκρηπίδα έχει. Δεν θέλω. Θα μου επιτρέψετε άλλο το ραδιόφωνο, άλλο η τηλεόραση που εισέρχεται στα σπίτια σας. Πάμε να ακούσουμε τον Μητσοτάκη και τον Ερντογάν. Πάμε. Νομίζω ότι είναι έτοιμοι τα παιδιά επάνω. Πάμε. Είχα εδώ την ευκαιρία να επαναλάβω κάποια αυτονόητα πράγματα για τη συμπεριφορά των εξανατολής γειτόνων μας. Και η ψύχρεμη και σταθερή αντιμετώπιση της επίμονης παραβατικότητας δεν πρέπει να παρερμηνεύεται, γιατί αποτελεί προϊόν εθνικής αυτοπεποίθησης που απορρέει πρώτον από το ότι παρανομία δεν γεννά δίκαιον. Δεύτερον, από το ότι διαθέτουμε τα μέσα και τη βούληση να υπερασπιστούμε την εθνική μας κυριαρχία και τα δικαιώματά μας όποτε αυτό απαιτηθεί. Και τρίτον, από το γεγονός ότι το σύνολο της διεθνούς κοινότητας τάσεται με το μέρος της Ελλάδος στο ζήτημα του άκυρου μνημονίου συνεργασίας Τουρκίας-Λιβύης. Μην ξεχνάμε την καταδίκη του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Ρωσία, από την Αίγυπτο, από το Ισραήλ. Η χώρα μας έχει πολλούς και ισχυρούς συμμάχους παντού στον κόσμο. Görüşmede son gelişmeleri hiç gizli değil, açık, net ne söylemem gerekiyorsa kendilerine bunları söyledim. Peki gizli kalırsa ne olur? Onunla sadece siz sancı çekersiniz, başka bir şey olmaz. Ama açık, net ortaya koyarsanız sancıyı o çeker. Yani kazan kazan esasına dayalı olarak biz Akdeniz'deki bütün kıyıdaş ülkelerle her türlü adımı beraber atabiliriz. Yeter ki yani burada yani ben de kazanayım, sen de kazan. Bu anlayışa sahip olsun. Rusya'dan Wagner denilen bir güvenlik şirketi eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, böyle bir talepte bulunması halinde biz Libya'ya da hele hele bu askeri güvenlik anlaşmasını yaptıktan sonra biz oraya da aynı şekilde elemanlarımızı yeteri derecede neyse Δηλαδή, προσέξτε τι είπε. Ότι θα εκστρατεύσει στη Λιβύη. Θα στείλει στη Λιβύη προφανώς αεροπορικός άντρες να υποστηρίξουν το Σάρατς. Δηλαδή θα επέμβει σε ένα άλλο κράτος που η Οθωμανική Αυτοκρατορία πριν από πολλά χρόνια και για ένα αιώνα το είχε απικία της. Ήταν τμήμα της. Προσέξτε τι είπε ο άνθρωπος. Ότι επειδή υπάρχει μια ομάδα ασφαλείας ρωσική στην άλλη πλευρά δηλαδή, στο Χαφτάρ, μπορεί αυτός να στείλει από την άλλη μεριά Τούρκους. Κομάντος. Και έχει στείλει. Ακούσατε χθες τον Ναύαρχο το Λίβιο εδώ τι είπε. Έχει στείλει και ντρόνς που βομβαρδίζουν το Χαφτάρ. Έχει στείλει και ISIS τζιχαντιστές. Φύγαμε. Πάμε. Πάω σε ένα ιατρικό θέμα. Όσοι πιάνετε ένα εξόγκωμα εδώ. Τυχαία στον ύπνο σας. Ή το πρωί στο γραφείο. Πάτε να φάτε και έχετε ένα πόνο και ένα εξόγκωμα. Πιθανότατα είναι κύλη. Η οποία βγαίνει. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ένας λαπαροσκόπος λαμπρός. Διακεκριμένος. Που έφερε τη λαπαροσκόπηση στην Ελλάδα. Ο κύριος Γιώργος Αλεξίου. Πάμε να τον δούμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Τράγκα. Το τηλέφωνο που σας δίνω είναι προσφορά της εκπομπής μου. Θα πάρετε τηλέφωνο και θα πάτε να εξεταστείτε δωρεάν. Το τονίζω. Δωρεάν.
για το αν πρέπει να αφαιρέσετε ή όχι την κύλη. Και για να διαπιστωθεί αν έχετε κύλη, προσέξτε να δείτε τι σοϊφασούλη είναι αυτό που βγαίνει, το λέω υπηρώτικα, τι σοϊφασούλη είναι αυτό που βγαίνει και σας πονάει σαν εξόγκωμα. Πάω λοιπόν στον κύριο Αλεξίου να πούμε τι είναι κύλη και ποιες κύλες είναι οι πιο συχνές, κύριε Αλεξίου. Να προσθέσω ή μάλλον να συμπληρώσω σε αυτό που λέγατε πολύ εύστοχα, εάν είναι κύλη. Γιατί κάθε εξόγκωμα στην περιοχή της βουβονικής χώρας δεν είναι πάντα κύλη. Και αυτή η προσφορά από την εκπομπή έγινε με αφορμή δύο περιστατικά στον τελευταίο χρόνο, σε ηλικιωμένα άτομα τα οποία ήρθαν πιστεύοντας ότι έχουν κύλη και στην πραγματικότητα είχαν καρκίνο στην περιοχή. Και οι δύο σε προχωρημένο στάδιο. Και μετά από τη συζήτηση που κάνουμε μαζί, αποφασίσαμε από κοινού ότι όποιος θέλει μπορεί να έρθει να κάνει μια εκτίμηση εντελώς δωρεάν. Κύλη επομένως είναι ένα εξόγκωμα σε διάφορα μέρη του σώματος, στους άντρες στις βουβονικές περιοχές, στις γυναίκες συνήθως στον ομφαλό. Αυτό το εξόγκωμα εξαφανίζεται όταν κανείς είναι εξαπλωμένος, ενώ ξαναπροβάλλει όταν είναι σε όρθια θέση ή όταν κάνει κάποια προσπάθεια. Πείτε μου κάτι ακόμα. Πώς εμφανίζεται μια κύλη, ποια είναι η συμπτωματολογία της, αυτός που έχει κύλη ή που έχει συμπτώματα κύλης, ας πούμε πόσες φορές πρέπει να δει αυτό το σύμπτωμα για να καταφύγει, όπως λέγαμε παλιά, τρέχοντας ή να πάει να το δει οπωσδήποτε. Θα σας έλεγα ότι αρχίζει από μια μικρή διόγκωση η οποία προοδευτικά μεγαλώνει. Στον πρώτο καιρό δεν έχει ενοχλήματα ή μπορεί να έχει ελάχιστα ενοχλήματα. Και στον πρώτο καιρό μπορεί, αν είναι ένας άντρας παραδείγματος χάρη με λίγο περισσότερα κιλά, μπορεί να μην καταλαβαίνει ότι έχει κύλη. Οι κύλες γενικά δεν έχουν συμπτώματα εκτός εάν περισφιχθούν. Και τι σημαίνει περίσφιξη? Μπαίνει το έντερο μέσα στην κύλη, μπορεί να στρίψει εκεί, να μην έχει αιμάτωση. Και αυτό λέγεται περίσφιξη, που σημαίνει σε 2 ώρες πρέπει να χειρουργηθεί ο ασθενής, γιατί αλλιώς μπορεί να νεκρωθεί το έντερο και να πάθει ο ασθενής περιτονίτιδα. Και να αρχίσει μια επιπλοκή η οποία δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Η οποία είναι πολύ σοβαρή και έχουμε χάσει και ασθενείς από αυτήν την επιπλοκή, ιδίως όταν μένουν σε μέρη τα οποία το πλησιέστερο νοσοκομείο απέχει πολύ, παραδείγματος χάρη. Καλή ώρα στην Ελλάδα να το πούμε, δηλαδή. Καλή ώρα στην Ελλάδα να ακριβώς το πάθει στην Πελοπόννησο και να πρέπει να σε μεταφέρουν στα σύνορα ή κάπου αλλού στην Αθήνα, δεν ξέρω. Έτσι. Φανταστείτε να είναι σε ένα μικρό νησί το βράδυ και να έχει κακοκαιρία. Ναι, και να μην μπορεί να κάνει και αεροδιακομιδή, όπως τη λένε. Ναι. Ναι. Πείτε μου κάτι, κύριε Αλεξίου, ποιες κύλες είναι πιο συχνές? Δηλαδή, στους άντρες είναι οι βουβονοκύλες, στις γυναίκες είναι οι ομφαλοκύλες. Υπάρχουν και άλλες κύλες, οι μετεγχειρητικές κύλες που εμφανίζονται σε παλιά χειρουργικά τραύματα, σε ουλές δηλαδή, οι οποίες εμφανίζονται με την ίδια αναλογία σε άντρες και γυναίκες. Βουβονική κύλη, δηλαδή, και αντιλαμβάνεστε η περισσότερη κατά πλειοψηφία, στη βουβονική περιοχή εδώ. Ακριβώς. Έτσι, λοιπόν, να μην το κάνω πιο απτό τηλεοπτικά. Στη βουβονική περιοχή και οι γυναίκες... Στον ομφαλό συνήθως. Στον ομφαλό. Πέριξ της οπής του ομφαλού εμφανίζεται μια κύλη. Ακριβώς. Πείτε μου κάτι. Πόση ώρα διαρκεί μια λαπαροσκοπική επέμβαση, να πούμε σε κάποιον που θέλει να πάει την κάνει τελικά, την έχει εντοπίσει ή την υποπτεύεται αν θέλετε ή θέλει να έρθει. Θα πάτε δωρεάν σε αυτό το τηλέφωνο. Δωρεάν. Θα κάνετε ιατρική εξέταση, θα σας πει η ομάδα του κυρίου Αλεξίου και ο ίδιος εάν πρέπει οπωσδήποτε αν έχετε κύλη. Ναι, και αν είναι κύλη. Μήπως είναι τίποτα άλλο. Να το δείτε. Κύριε Τράγκα, στο ερώτημά σας να απαντήσω. Εμείς στο κέντρο της κύλης έχουμε πια μια μοναδικότητα. Με αυτή την έννοια εννοώ ότι απασχολούμαστε αποκλειστικά και μόνο με τη λαπαροσκοπική αποκατάσταση των κυλών. Τώρα πια είναι τόσο ρουτίνα για μας που μια απλή κύλη μικρή κρατά 20 λεπτά ή κάτι τέτοιο. 20 λεπτά, έτσι. Ακριβώς. Και μετά αυτός βγαίνει μονοήμερη εκδρομή, πηγαίνει σπίτι του ή κάθεται μια νύχτα?
Ανάλογα με την γενική κατάσταση της υγείας του, μπορεί να φύγει το απόγευμα της ίδιας ημέρας ή την άλλη μέρα το πρωί οδηγώντας. Α, μπορεί να φύγει και οδηγώντας την άλλη μέρα το Ακριβώς. πρωί. Ακριβώς. Ένα σούπερ διαβητικός όπως εγώ. Ρυθμίζουμε το σάκαρό σας. Αν έχετε κύλιο, αλλά εσείς δεν έχετε κύλιο, που ναι. ξέρω. Επομένως, που ξέρεις, επομένως πριν έρθω μετριέμαι, βλέπω τη ζάχαρο έχω, έρχομαι στο δηλώνω, mm-hmm. με ξαναμετράς οπωσδήποτε. Εννοείται, Ναι, και μετά μου κάνεις μια ρύθμιση πριν μπω στο χειρουργείο, έτσι. Ακριβώς. Έτσι, λοιπόν, αυτό πρέπει να το προσέχετε. Και όλοι οι διαβητικοί πρέπει να βγάζουμε τέτοιου είδους φασούλια. Όλοι οι διαβητικοί, απλά πράγματα στους διαβητικούς, όταν υπάρξει επιπλοκή, είναι χειρότερη από τους νορμάλ. Συνήθως. Και συνήθως δεν είναι μία επιπλοκή, είναι η μία είναι επιπλοκή. Είναι πολλές επιπλοκές. Φέρνει την άλλη. Λοιπόν, όχι μόνο στους διαβητικούς, να σας πω εγώ μια άλλη κατηγορία στην οποία ο ασθενής πρέπει να χειρουργηθεί μόλις διαγνώσει το πρόβλημα. Είναι πολλοί ασθενείς, μια μεγάλη αναλογία του πληθυσμού, που παίρνει αντιπικτική αγωγή. Αυτοί εδώ, εάν πάθουν μια περίσφυξη, πρέπει να χειρουργηθούν σε 2 ώρες. Όντας όμως αντιπικτική... Όταν λέμε αντιπικτική αγωγή, να το εξηγήσετε, γιατρέ, ακόμα και έντονη ασπιρινοθεραπεία, έτσι. Ακριβώς. Παίρνει ακετιλοσαλική λιγό ή... Μια ασπιρίν, τον 100 που παίρνει, το σαλοσπίρο που παίρνει κάθε μέρα των 100 μιλιγκράμμ. Αυτοί οι ασθενείς κινδυνεύουν να χειρουργηθούν επιγόντως, κινδυνεύουν να πεθάνουν από αιμορραγία. Απαιτείται επομένως ένα πενθήμερο προσαρμογής σε μια ειδική αντιπικτική αγωγή, ώστε να χειρουργηθούν ασφαλώς. Πείτε μου κάτι, χρησιμοποιείτε πλέγμα? Πάντα χρησιμοποιούμε πλέγμα. Ναι. Υπάρχουν, πώς γίνεται, είναι ένα ερώτημα που μου έχει τεθεί. Λαπαροσκοπικά η διόρθωση της κύλης, γιατί πολλοί σου λένε, δεν την ξέρουν τη λαπαροσκόπηση. Αρκετοί ξέρουν ότι είναι μια τρυπούλα, αλλά οι πολλοί λένε, νομίζουν ότι είναι μια τομάρα μεγάλη, μια τομή. Να το εξηγήσουμε λίγο. Λοιπόν, η όλη διαδικασία γίνεται με ελαφρά γενική αναισθησία, ίσα-ίσα για να έχει μια χάλαση των κοιλιακών μειών ο ασθενής, αφού βέβαια προηγηθεί ο απαραίτητος προεγχειρητικός έλεγχος με έλεγχο της καρδιάς, των πνευμών, νευματολογικό έλεγχο. Στη συνέχεια κάνουμε μια τρυπούλα στον ομφαλό και άλλες της τάξης του 1/1000 και 2 άλλες μικρές τρυπούλες δεξιά και αριστερά στον ομφαλό, έστω και αν η κύλη είναι η βουβονοκύλη που είναι χαμηλά. Μέσα από αυτές μπαίνει μια κάμερα, βρίσκει το άνοιγμα της κύλης. Στην ουσία η κύλη είναι μια τρύπα, ένα άνοιγμα. Βρίσκει το άνοιγμα της κύλης. Κάνουμε το πλέγμα το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, το κάνουμε σαν, το τυλίγουμε σαν τσιγάρο. Και μετά το ανοίγουμε μέσα στην κύλη και πηγαίνουμε, μπαλώνουμε, ράβουμε το άνοιγμα της κύλης με αυτό το πλέγμα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Να πούμε για κάτι ακόμα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα, ότι είναι ανέμακτο ουσιαστικά, έτσι. Είναι ανέμακτη, είναι ανώδυνη. Όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε αυτή την τεχνική δεν έχουμε δει ούτε μία υποτροπή. Υποτροπή σημαίνει να ξαναγίνει κύλη. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε δει ούτε έναν ασθενή να επανέρχεται παραπονούμενος ότι έχει ξανά κύλη στο ίδιο μέρος. Πόνο δεν έχει καθόλου. Το τελευταίο μου ερώτημα. Υποτροπιάζουν οι κύλες? Γιατί κάποιος λέει να πάω να τη βγάλω και να μπει στην άλλη πλευρά μετά, γιατί μια να τρέχω, άστρο, δεν πειράζει, μπαίνει μέσα, είναι και δύσκολη καιρή τώρα, μην πάω και τέτοια. Ναι. Στο πρώτο σκέλος απήντησε ήδη ότι οι κύλες διεθνώς σε ένα ποσοστό γύρω στο 5% ανεξάρτητα είναι ανοιχτά ή λαπαροσκοπικά με τη χρήση του πλέγματος υποτροπιάζουν στο 5%. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε δει ούτε μία υποτροπή. Πρώτον αυτό. Δεύτερο, είναι πιθανό να εμφανίσει μια κύλη ο ασθενής στην άλλη πλευρά. Αυτή δεν είναι υποτροπή, είναι εμφάνιση μιας δεύτερης κύλης. Καινούργιας κύλης. Και το παράξενο είναι ότι οι άντρες εμφανίζουν στο 75% τη βουβονοκύλη δεξιά. Όταν έρχονται παραπονούμενοι για βουβονοκύλη αριστερά, πριν να τους εξετάσουμε, τους λέμε έχετε μια μεγάλη πιθανότητα να έχετε βουβονοκύλη και δεξιά και να μην το ξέρετε. Και όντως υπάρχει μια μεγάλη αναλογία ανδρών οι οποίοι έρχονται για βουβονοκύλη αριστερά και χειρουργούνται και για τις 2 κύλες συγχρόνως από αυτές τις μικρές τρυπούλες. Κύριε Αλεξίου, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Πρέπει όμως να σας πω κάτι, κυρίες και κύριοι. Κρατήστε αυτό το τηλέφωνο. Θα πάτε να εξεταστείτε δωρεάν στο φίλο μου, το διακεκριμένο χειρουργό που έχω δίπλα μου.
θα πάτε να εξεταστείτε δωρεάν. Και θα το κάνετε για πολλούς λόγους. Λόγους ασφαλείας. Θα πάτε να το δείτε γιατί δεν είναι πάντα κύλι. Θα πάτε να το δείτε, όπως είπε στην αρχή, μπορεί να είναι κάτι άλλο, κάποιο άλλο φασούλι. Και τα φασούλια αυτά που πετάγονται ξαφνικά και σε διάφορες ηλικίες, θα πάτε να τα εξετάζετε. Ξέρω τι σας λέω. Γιατρέ μου, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι μαζί. Η Αλόι Δικρέτα υπερέχει σε ποιότητα από όλα τα άλλα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Αλόι Δικρέτα. Με σφραγίδα γνησιότητα σε κάθε μπουκάλι. Με σφραγίδα πιστοποίησης της γεωγραφικής προέλευσης της παραγωγής της. Προσοχή στις απομιμήσεις. Αναζητήστε την σφραγίδα γνησιότητας της Αλόι Δικρέτα σε κάθε μπουκάλι που αγοράζετε. Στην κριτική γη, με το πλούσιο υπέδαφος, οι ντόπιοι παραγωγοί της από γενιά σε γενιά καλλιεργούν την αλόη και την έχουν εντάξει στις καθημερινές διατροφικές συνήθειές τους. Το αποτέλεσμα είναι εμφανές τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Δεν είναι άλλο από τη μακροζωία που συνοδεύεται από την καλή ποιότητα ζωής. Παταγιά! Αγοράζοντας 2 λίτρα αλόη Δικρέτα με επιλογή της γεύσης που επιθυμείτε, φυσική γεύση, γευσιμαστή, χαρόδι, σταφύλι. Παίρνετε δώρο την Αλόη Δικρέτα με κουρκουμά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-100-8081. Αποκτήστε την Αλόη Δικρέτα μόνο με 34,90 ευρώ. Η επιστημονική κοινότητα έχει αποδεχτεί τις ευεργετικές ιδιότητες της κριτικής αλόης. Ανακούφιση των πόνων στα οστά και στις αρθρώσεις. Καλή λειτουργία του εντέρου. Καταπολέμηση της χρόνιας κόπωσης. Θωράκιση και ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Ενίσχυση της παραγωγής κολαγόνου. Σφριγγυλή, ενυδατωμένη και λαμπερή επιδερμίδα. Απολαύστε τώρα την Αλόη Δικρέτα πίνοντας 2 κουταλιά στη σούπας 2 φορές την ημέρα. Αγοράζοντας 2 λίτρα Αλόη Δικρέτα με επιλογή της γεύσης που επιθυμείτε. Φυσική γεύση, γευσιμαστή, χαρόδι, σταφύλι. Παίρνετε δώρο την Αλόη Δικρέτα με κουρκουμά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-100-8081. Αποκτήστε την Αλόη Δικρέτα μόνο με 34,90 ευρώ. Αξεπέραστη διατροφική αξία. Ασύγκριτη γεύση. Ασυναγώνιστη τιμή. Η Αλόη Δικρέτα υπερέχει σε ποιότητα από όλα τα άλλα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Αλόη Δικρέτα. Με σφραγίδα γνησιότητα σε κάθε μπουκάλι. Με σφραγίδα πιστοποίησης της γεωγραφικής προέλευσης της παραγωγής της. Προσοχή στις απομιμήσεις. Αναζητήστε την σφραγίδα γνησιότητας της Αλόη Δικρέτα σε κάθε μπουκάλι που αγοράζετε. Στην κριτική γη, με το πλούσιο υπέδαφος, οι ντόπιοι παραγωγοί της από γενιά σε γενιά καλλιεργούν την αλόη και την έχουν εντάξει στις καθημερινές διατροφικές συνήθειές τους. Το αποτέλεσμα είναι εμφανές τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Δεν είναι άλλο από τη μακροζωία που συνοδεύεται από την καλή ποιότητα ζωής. Παταγιά! Αγοράζοντας 2 λίτρα Αλόη Δικρέτα με επιλογή της γεύσης που επιθυμείτε, φυσική γεύση, γευσιμαστή, χαρόδι, σταφύλι. Παίρνετε δώρο την Αλόη Δικρέτα με κουρκουμά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-100-8081. Αποκτήστε την Αλόη Δικρέτα μόνο με 34,90 ευρώ. Η επιστημονική κοινότητα έχει αποδεχτεί τις ευεργετικές ιδιότητες της κριτικής αλόης. Ανακούφιση των πόνων στα οστά και στις αρθρώσεις. Καλή λειτουργία του εντέρου. Καταπολέμηση της χρόνιας κόπωσης. Θωράκιση και ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Ενίσχυση της παραγωγής κολαγόνου. Σφριγγυλή, ενυδατωμένη και λαμπερή επιδερμίδα. Απολαύστε τώρα την Αλόη Δικρέτα πίνοντας 2 κουταλιά στη σούπας 2 φορές την ημέρα. Αγοράζοντας 2 λίτρα Αλόη Δικρέτα με επιλογή της γεύσης που επιθυμείτε. Φυσική γεύση, γευσιμαστή, χαρόδι, σταφύλι. Παίρνετε δώρο την Αλόη Δικρέτα με κουρκουμά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-100-8081. Αποκτήστε την Αλόη Δικρέτα μόνο με 34,90 ευρώ. Αξεπέραστη διατροφική αξία. Ασύγκριτη γεύση. Ασυναγώνιστη τιμή.
Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Λοιπόν, πάμε πίσω στα ελληνοτουρκικά. Θα πάω Νέα Υόρκη. Είναι ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης εκεί, εδώ στο στούντιο. Έχω το φίλο μου, τον δόκτορα, τον τουρκολόγο, τον κύριο Σταθακόπουλο, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο δόκτορ. Τον ξέρετε όλοι σας. Έχει γράψει και ένα καινούριο βιβλίο, το προβλεπτό και το απρόβλεπτο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πάει πολύ καλά. Δεύτερη έκδοση. Έτσι. Ναι, ναι. Καλά, γράφει τα καλύτερα βιβλία για τα ελληνοτουρκικά. Πάμε στη Νέα Υόρκη. Να δω τον Δημήτρη. Είναι μαζί μας. Ε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλέ μου φίλε, κύριε Τράγκα. Καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Από τη χιονισμένη Νέα Υόρκη. Χιονισμένη, ε. Εντάξει. Για πες μου, τι γίνεται με τις κυρώσεις στην Τουρκία. Για τις κυρώσεις. Υπάρχει μία είδηση της τελευταίας στιγμής, μου ήρθε πριν από δύο λεπτά ως ενημέρωση. Αναβλήθηκε δυστυχώς, για 24 ώρες ελπίζουμε, όπως ανακοινώνεται, η ψηφοφορία η οποία επρόκειτο να λάβει χώρα, πριν από λίγο θα ξεκινούσε, στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, για επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία και μάλιστα οριστικό πάγωμα της πώλησης των F-35. Είναι πολύ κομβικό το σημείο, επαναλαμβάνω. Η Επιτροπή, η οποία επρόκειτο να κάνει την ψηφοφορία, δυστυχώς για 24 ώρες παίρνει αναβολή αυτή η ψηφοφορία. Όμως, γιατί έγινε αναβολή. Αυτό δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως που γνωρίζουμε είναι ότι παίζονται πάρα πολύ μεγάλα παιχνίδια. Οι πιέσεις είναι τεράστιες γιατί υπάρχει ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο Ρεπουμπλικανός και δεξί χέρι του Προέδρου Τραμπ, ο Τζιμ Ρις, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρισκόταν τον Νοέμβριο, στις 13 Νοεμβρίου, στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, ήταν ένας εκ των τεσσάρων πολιτικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Τότε δεσμεύτηκε προς τον πρόεδρο Τραμπ να παγώσει οποιαδήποτε κύρωση προς την πλευρά των Τούρκων. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Τζιμ Ρις άλλαξε εντελώς το μυαλό του όταν είδε τις δηλώσεις του Ερντογάν, αφού έφυγε από την Αμερική και είχε υποσχεθεί να υπάρξει διάλογος για το θέμα των S-400. Ο κύριος Ερντογάν είπε ότι εμείς δεν αφήνουμε τα S-400. Επίσης, υπήρξε μία ανόητη, όπως χαρακτηρίζεται στην Ουάσιγκτον, έκθεση των Τούρκων ότι δεν αποτελούν πρόβλημα οι S-400 για τα F-35. Βγήκε έκθεση ακριβώς αντίθετη από τους Αμερικανούς, η οποία αποδεικνύει αυτή η έκθεση την επικινδυνότητα του συστήματος των S-400 για τα αμερικανικά αεροπλάνα. Υπάρχει πολύ μεγάλη συνένεση στο ρεπουμπλικανικό και στο δημοκρατικό στρατόπεδο για να περάσει αυτή η νομοθεσία και μάλιστα να περάσει και στην ολομέλεια της Γερουσίας, όπου υπάρχει συντριπτική πλειοψηφία με 98 ψήφους. Όμως, όπως είπαμε, πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι για 24 ώρες μπαίνει σε πάγο. Μακάρι να γίνει αύριο, θα το ξέρουμε. Αυτό το νομοθέτημα έχει να κάνει βεβαίως και με την οριστική άρση του εμπάργκο απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία για αγορά αμερικανικών οπλικών συστημάτων, που είναι επίσης μια ιστορική στιγμή μετά το 89. Πάντως, όπως και να έχει, υπάρχει ένα έντονο παιχνίδι, γιατί υπάρχει δυσφορία, καλέ συνάδελφε,
στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις σχέσεις Ερντογάν με Τραμπ. Μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Το αρμενικό αλλά και το ελληνικό λόμπι πιέζουν πάρα πολύ. Υπάρχει συγκεκριμένα ο Μιτς Μακκόνελ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Γερουσία και ο οποίος φέρεται να παίζει το παιχνίδι του Ερντογάν. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, ακόμα και αυτός είναι διατεθειμένος να άρει το βέτο συζήτησης και για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων στη Γερουσία αυτή τη φορά, αλλά και για τις κυρώσεις στην Τουρκία. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δικαίωμα να βάλει βέτο σε οποιαδήποτε απόφαση, όμως επειδή παρουσιάζεται πολύ μεγάλη πλειοψηφία για τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, σημαίνει ότι ο κύριος Τραμπ θα το σκεφτεί δύο φορές. Γιατί? Γιατί μην ξεχνάμε ότι 22 και 23 Δεκεμβρίου στη Βουλή και μετά Ιανουάριο στη Γερουσία ακολουθεί η ψηφοφορία για το impeachment, για τη μορφή εναντίον του Προέδρου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο κύριος Τραμπ βάζει ως προτεραιότητα πλέον να σώσει το δικό του σαρκείο και όχι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα πάω στον κύριο τουρκολόγο μου, αδερφό μου, φίλο μου, τον κύριο Σταθακόπουλο. Πώς βλέπετε τις τελευταίες εξέλιξεις? Να ξεκινήσω από αυτά που ακούσαμε τώρα από το ρεπορτάζ. Ναι. Γιατί ανεβλήθηκαν, τη γνώμη σου? Γίνεται, υπάρχει ο πίστιος δάχτυλος? Κοιτάξτε. Έστω για 24 ώρες, όταν τα κουκιά είναι 98%. Ναι. Ακούστε. Ήδη από απόφαση του Ανώτατου Αμερικανικού Δικαστηρίου του 1936, την οποία έχω δημοσιεύσει στο βιβλίο που έχετε στα χέρια σας. Πιο δυνατά μιλάτε. Ναι. Απόφαση του Ανώτατου Αμερικανικού Δικαστηρίου του 1936, ναι, και άλλες αποφάσεις που έχουν βγει. Του 1936 την αναφέρω και στο βιβλίο που έχετε στα χέρια σας, σε άρθρο μου ήδη από το καλοκαίρι του 19. Όταν υπάρχει conflict, σύγκρουση μεταξύ του Κογκρέσου και του Προέδρου της Αμερικής σε θέματα αμήνης και εθνικής σημασίας, υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου. Γιατί? Διότι ο Πρόεδρος δεν είναι υποχρεωμένος να πει τα μυστικά του κράτους και τις συμφωνίες, τις μυστικές, αμυντικές ή τις οπλικές που κάνει και διαπραγματεύεται δημοσίως. Διότι τότε θα χαθεί ουσιαστικά ο άσος το μανίκι που μπορεί να χρησιμοποιεί ο κάθε Αμερικάνος Πρόεδρος προς όφελος του κράτους. Και δεν θα γίνει ψηφοφορία? Ψηφοφορία μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι ότι αν ασκήσει αυτό το βέτο που ακούσαμε προηγουμένως, ναι, και εξηγήσει ότι δεν έχει βρει ακόμα αγοραστές για να πάρουν τα 135 που έχει παραγγείλει η Τουρκία και η Lockheed κινδυνεύσει από αυτό, ή δεν έχει βρει αγοραστές για να δώσει τα 100 Boeing που έχουν παραγγείλει πάλι οι Τούρκοι, γιατί δεν έχει βρει πάλι αγοραστές για αυτούς. Και όταν τους πει ότι ακόμα δεν έχουν φύγει τα 20 εργοστάσια τα οποία φτιάχνουν εξαρτήματα των F-35 από την Τουρκία, διότι δεν έχω βρει χώρα ή χώρες που θα τα διασπείρω αυτά, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και άλλου είδους πιέσεις επιχειρηματικές. Θέλω να βάλετε μια τελεία. Έχω τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, τον κύριο Νίκο Ρολάνδη, στις γραμμές μας. Καλησπέρα, κύριε Ρολάνδη. Καλησπέρα σας. Έχω μια απορία. Έχω μια απορία. Και θέλω να ρωτήσω εσάς. Ναι. Γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ η Ελλάς, κατά τη γνώμη σας, να κηρύξει ΑΟΣ με την Κύπρο? Γιατί είμαστε πάντα οι τελευταίοι στο μαραθώνιο, στον δρόμο της ταχύτητας? Φυσικά δεν μπορώ να απαντήσω εκ μέρους της Ελλάδας γιατί. Ναι, αλλά περίπου. Εκείνο που μπορεί να σας πω από την πείρα μου είναι, ναι, ότι η Ελλάδα σε αυτό το θέμα της ΑΟΣ ήταν πάντοτε πολύ προσεκτική. Δηλαδή, ναι, δεν ήθελε να προκαλέσει την Τουρκία. Σας λέω πως βλέπω τα γεγονότα καλά ή κακά. Ναι. Αν δείτε, αν πάτε πίσω στη δεκαετία του 70, ήταν τότε το χώρα, πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ήμουν τότε και εγώ υπουργός εξωτερικών, φώναζε ο Παπανδρέου να βυθίσει το χώρα. Θυμάστε το «βυθίστε το χώρα»? Ναι. Δεν το βύθισε ο Καραμαλής, μετά έγινε ο Παπανδρέου πρωθυπουργός το 1981, ξαναβγήκε το χώρα με άλλο όνομα, το Σίσμικ. Και του είπαν, γιατί δεν το βυθίσεις εσύ τώρα, αφού τότε έλεγε να βυθιστεί το χώρα, δεν το βύθισε. Ναι. Τον καιρό που ήμουν εγώ υπουργός ενέργειας, εμπορίου, βιομηχανίας και τουρισμού, όταν υπέγραψα τη συμφωνία με την Αίγυπτο για το θέμα της αποκλειστικής ζώνης των δύο χωρών, η Ελλάς με κάποια επέμβαση της με παρεκάλεσε να σύρωμε τη γραμμή, η οποία ήταν η μέση γραμμή,
κάπως ανατολικότερα, κάποια χιλιόμετρα ανατολικότερα, για να μην έχει εμπλοκή το Καστελόριζο. Δεν μπορώ εύκολα από τηλεφώνου να σας εξηγήσω το σημείο, αλλά το αντικείμενο είναι αυτό που σας είπα, διότι δεν ήθελαν και πάλι είναι εμπλοκή της Τουρκίας και της Ελλάδας σε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, γενικά η πολιτική της Ελλάδας σε αυτό το θέμα ήταν πολύ προσεκτική. Ναι, αλλά όταν είμαστε, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, όταν είμαστε εν δικαίω και βάσει του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, έτσι εγώ ρωτάω εσάς που έχετε τεράστια εμπειρία, γιατί δεν προχωράμε, τι είναι αυτό που φοβόμαστε, μην μας αρρώσει η Τουρκία. Επειδή η Τουρκία θεωρεί αιτία πολέμου, casus belli, θέματα που αφορούν την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος, φαίνεται η Ελλάδα μέχρι σήμερα αποφεύγει να κινηθεί στον τομέα αυτό. Αυτό συνάγω. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μπορεί να σας πω από τότε, μιλάμε πριν 40 χρόνια τώρα, κουβεντιάζοντας μαζί μου, είχε αναφέρει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να διακινδυνεύσει να υπάρξει σύγκρουση εκείνη την εποχή. Και αυτή ήταν η θέση και του Ευάγγελου του Αβέροφ, ο οποίος ήταν υπουργός άμυνας τότε. Αυτή ήταν η θέση της Ελλάδας και αυτή η θέση συνεχίστηκε επί 8-9 πρωθυπουργών μετά. Δηλαδή και ο Παπανδρέου και ο Μητσοτάκης και μετά ξανά ο Παπανδρέου, μετά ο Σιμίτης, μετά ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ο ναι, Κώστας ο Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου δεν είχε κάνει επιστράτευση. Ο Παπανδρέου, εν πάση περιπτώσει, είχε κάνει και επιστράτευση. Μπορεί να είχε κάνει επιστράτευση, αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Το θέμα αυτό είναι από πλευράς Ελλάδος. Όταν εγώ υπέγραψα τη συμφωνία με την Αίγυπτο, η Ελλάς δεν ήθελε να υπογράψει. Διότι έχει αυτό το θέμα και φοβάται να υπογράψει. Την από άλλη λέξη δεν ξέρω, είναι προσεκτική. Φυσικά τώρα τα θέματα έχουν πάρει άλλη τροπή, διότι από τη στιγμή που η Τουρκία έχει κάνει αυτήν την συμφωνία, προκαταρκτική συμφωνία μαζί με τη Λιβύη και επεμβαίνει πλέον σαφώς σε αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος, εάν έρθει τώρα η Τουρκία και εγκαταστήσει είτε γεωτρύπανο είτε σκάφη σε αυτήν τη ζώνη, πλέον σημαίνει ότι επεμβαίνει μονίμως πάνω σε δικαιώματα κυριαρχικά της Ελλάδος. Και το θέμα παίρνει άλλες διαστάσεις πλέον. Δηλαδή, άλλο είναι το να παραβιάζει η Τουρκία τον εθνικό χώρο με υπερφύσεις σκαφών από πάνω ή να στέλνει σκάφη όπως τότε το Χώρα και το Σίσμικ, και άλλο να εγκαθίσταται γεωτρύπανο της Τουρκίας όπως έκανε στην περίπτωση της Κύπρου δυστυχώς, και να προσπαθεί να αντλήσει κοιτάσματα πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Δηλαδή, αυτό είναι σαν να δίδει οδηγίες στο στρατό της η Τουρκία να μπει 10 χιλιόμετρα μέσα από τον Εύρο. Και πλέον τα θέματα παίρνουν άλλη τροπή, η οποία είναι και επικίνδυνη τροπή. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο φίλος μου ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης σε μια τέτοια περίπτωση. Πείτε μου κάτι, εάν βάλει ένα γεωτρύπανο, έτσι να υπάρχει, γιατί εγώ αμφιβάλλω αν μπορεί χωρίς αμερικάνικες εταιρείες ή γαλλικές να τραβήξει μόνη της πετρέλαια. Αν βάλει όμως ένα γεωτρύπανο εκεί, σημαδούρα. Όχι, μπορεί να τραβήξει, να σας διακόψω, μπορεί να τραβήξει, διότι έχει τεχνογνωσία από άλλες φίλες χώρες αυτή τη στιγμή, οι οποίες γνωρίζουν το θέμα πολύ καλά, όπως είναι το Αζερβαϊτζάν, όπως είναι το Καζακστάν, όπως είναι το Ιράν. Αυτό είναι που κάνει και στην Κύπρο. Στην Κύπρο έχουμε δύο γεωτρύπανα αυτή τη στιγμή. Είχα και άλλα δύο ερευνητικά σκάφη. Φυσικά η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα, τι μπορεί να κάνει. Βγάζουν πετρέλαιο στην Κύπρο. Δεν έχουν βγάλει, κανείς δεν έχει βγάλει μέχρι τώρα φυσικό αέριο. Αλλά δουλεύουμε και εμείς και εκείνοι προς αυτήν την κατεύθυνση. Θέλετε να πείτε ότι σπέβδει να πάρει βοήθεια τεχνολογική από μουσουλμανικές χώρες. Όχι, δεν μπορώ να πω ειδικά, σας λέω από πού θα μπορούσε να πάρει από χώρες που είναι σύμμαχοι της. Ναι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή συμμαχία, όπως είναι γνωστό, με το Ιράν. Υπάρχει πολύ φιλική σχέση με το Αζερβαϊτζάν. Υπάρχει πολύ φιλική σχέση με το Καζακστάν. Αυτές δεν είναι απλώς μουσουλμανικές χώρες. Είναι χώρες οι οποίες πρόσκυνται προς την Τουρκία, είναι οι χώρες της Κεντρικής Ασίας.
Δεν μιλώ για το Ιράν, μιλώ για τις άλλες δυο. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει τρόπος η Τουρκία να πάει προς χώρες οι οποίες έχουν και εμπειρίες, έχουν βγάλει και πετρέλαιο και φυσικό αέριο πολλές φορές ως τώρα και να πάρει τεχνογνωσία. Πείτε μου κάτι. Μπορεί ο Ερντογάν να εμφανίζεται ως τόσο γιγαντιαίος και να λέει θα στείλω εκστρατευτικό σώμα στη Λιβύη, θα έχω στρατό στη Συρία, θα καταπιώ την Κύπρο, θα φάω την Κρήτη, θα φάω τη Ρόδο, θα σας καταπιώ όλους, δεν είναι λίγο τραβηγμένο? Μήπως έχει άλλες πλάτες? Κοίταξε, ότι είναι τραβηγμένο είναι. Να μην ξεχνάμε φυσικά ότι η Τουρκία έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ από όλες τις χώρες μετά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει πολύ μεγάλους εξοπλισμούς. Και φυσικά εκείνο που κάνει μέχρι τώρα είναι οι επεμβάσεις στη Συρία. Έχει επέμβει στη Συρία. Έχει κατά κάποιον τρόπο παραβιάσει την κυριαρχία της Συρίας. Έχει παραβιάσει με όλους τους τρόπους την κυριαρχία της Κύπρου. Ότι έχει συμμάχους αυτή τη στιγμή έχει. Είναι γνωστό ότι η Ρωσία κατά κάποιον τρόπο είναι στη συμμαχία μαζί με το Ιράν. Δεν λέω ότι επεμβαίνει έντονα, αλλά την βοηθά. Είναι και το Ιράν μια πολύ σημαντική χώρα με πολλή τεχνογνωσία, ιδίως στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, η οποία πρόσκειται. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί να την βοηθούν να προσπαθεί να κάνει αυτό. Είναι ένας απρόβλεπτος ηγέτης ο Ερντογάν και επικίνδυνος, πιστεύω. Εμείς γνωρίσαμε τι σημαίνει η λέξη επικίνδυνος σχετικά με τον Ερντογάν. Στην πράξη, από το 1974 που έκανε την εισβολή, κατέχει το 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας και πρόσφατα μπήκε και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Φυσικά, σε ό,τι αφορά αυτό της Κύπρου ίσως και της Ελλάδας, αυτός επικαλείται το γεγονός ότι δεν έχει αποδεχθεί και δεν έχει υπογράψει τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας. Είναι μια από τις χώρες που δεν την έχουν υπογράψει. Δεν την έχει υπογράψει και η Αμερική και το Ισραήλ και η Συρία. Μου έλεγαν, υπουργέ μου, άνθρωποι στη Λευκωσία, μεταξύ αυτών κάποιοι καλοί Κύπροι δημοσιογράφοι, ότι υπήρξαν πιέσεις να μην κηρύξουμε την ΑΟΣ, την ανακηρύξουμε, για να μην θυμώσει η Τουρκία. Και μάλιστα ο κύριος Χαραλάμπους... Μιλάτε για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα, υπήρξαν πιέσεις στην Ελλάδα. Και ότι αυτό ακουγόταν πολύ στην Λευκωσία. Εσείς θα ακούγατε... Νομίζω να σας πω, πρώτα απ' όλα, παρόλο που χρησιμοποιείται Εβραίος, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα ως κήρυξη της ΑΟΣ. Είναι καθορισμός της ΑΟΣ από κάποια χώρα. Ναι, ναι. Καθορίζεις απλώς τα θαλάσσια σύνορα σου. Και πρέπει να τα καθορίσεις με μια χώρα η οποία είναι απέναντι σου. Η Ελλάδα μπορούσε να το κάνει και με την περίπτωση της Κύπρου και με την περίπτωση της Αιγύπτου. Μάλιστα, λέγεται εντόνως ότι ο Τσίπρας πρόκειται να προχωρήσει με την Αίγυπτο. Εγώ βγήκα και στην τηλεόραση και είπα δεν νομίζω να το κάνει. Διότι γενικά η εμπειρία μου με την κυβέρνηση της Ελλάδος από τη δεκαετία του 1970 ήταν ότι δεν θέλει αυτή την εμπλοκή. Δεν είναι θέμα πιέσεων, είναι θέμα αξιολόγησης της κατάστασης και φαίνεται ότι η Ελλάδα αποφεύγει αυτό το θέμα. Είναι δικό της ζήτημα, Υπουργέ, είναι θέμα των δικών της δυνάμεων. Υπουργέ, πέστε μου κάτι από την πείρα σας. Θα πάμε τελικά καζάν-καζάν? Δηλαδή, θα πάμε στην εκμετάλλευση? Δεν μπορώ να το απαντήσω, διότι οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Φοβούμε ότι η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει μια κατάσταση παρόμοια με αυτή που δημιούργησε η Κίνα στη θάλασσα της Νότιας Κίνας, που παρόλη την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου εναντίον της Κίνας, εκεί υπάρχουν κοιτάσματα πολύ πολύ μεγαλύτερα και από τα ελληνικά και από τα κυπριακά, όλες οι χώρες γύρω οι οποίες έχουν αξιώσεις επί αυτών των κοιτασμάτων δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δηλαδή μιλάμε για χώρες όπως είναι η Ινδονησία, όπως είναι η Μαλαισία, όπως είναι το Βιετνάμ, όπως είναι οι Φιλιππίνες, διότι δεν τους αφήνει η Κίνα. Το δίκαιο του ισχυροτέρου. Να το εναντήσω, τι θα κάνεις? Το δίκαιο του πιο ισχυρού.
Το ξέρουμε αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει ένα ρητό το οποίο λέει ότι η δύναμη δημιουργεί δίκαιο. Πέστε μου κάτι. Might makes rights. Πέστε μου κάτι, έχετε δίκιο. Πέστε μου κάτι. Ευρωπαίοι και Τουρκία. Τελικά αυτοί οι Ευρωπαίοι, στην οποία ανήκουμε και η Ελλάς και η αγαπημένη μου Κύπρος, τι κάνουν για μας? Αν με ρωτάτε, στην πράξη πολύ λίγα. Στη θεωρία μπορεί να προσπαθήσουν να κάνουν ορισμένα πράγματα. Στην πράξη πολύ λίγα. Και όταν λέω στην πράξη, όταν μπαίνει η Τουρκία και παραβιάζει των εθνικών πλούτων και των εθνικών χώρων της Κύπρου, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι σήμερα? Σχεδόν τίποτα. Και αν κάνει κάποια δήλωση ή οτιδήποτε από τους ανωτάτους λειτουργούς της υπέρ της Κύπρου, μένει στα θεωρητικά. Διότι στην πράξη αυτή τη στιγμή, τι κάνει η Τουρκία στην Κύπρο? Έχει εγκαταστήσει ερευνητικά σκάφη, έχει εγκαταστήσει γεωτρύπανα, τα οποία από ό,τι διάβασα στήχησαν πέραν των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και επειδή αυτή η δουλειά είναι χρονογόρα, δηλαδή για να μπορέσεις να επισημάνεις κοιτάσματα και να τα αντλήσεις, μιλάμε για ίσως 2 δεκαετίες, η Τουρκία φαίνεται έχει πρόθεση να καθίσει εδώ για καλά. Οπότε αυτό κατά κάποιον τρόπο δεν μας επιτρέπει πλέον και το Κυπριακό να το προωθήσουμε, διότι η θέση είναι ότι εφόσον η Τουρκία παραβιάζει την αποκλειστική οικονομική ζώνη, δεν μπορούμε να συνομιλούμε, οπότε τι γίνεται? Είναι πολύ μακρύ το θέμα αυτό για να το κουβεντιάσουμε στα πλαίσια κάποιων λεπτών. Είναι τεράστιο θέμα, το έχω καλύψει με βιβλία δικά μου εγώ. Ναι. Πέστε μου κάτι. Πέστε μου κάτι. Τη Χάγη, πώς τη βλέπετε? Λένε ότι θα καταλήξουμε στη Χάγη. Πώς το βλέπετε το θέμα? Στη Χάγη, πάλι νομίζω, πρώτα απ' όλα η Τουρκία πρέπει να συγκατατεθεί για να μπορέσει να βγει απόφαση η οποία να έχει αποτέλεσμα. Αλλά το αποτέλεσμα και πάλι θα είναι θεωρητικό. Η Χάγη είναι μέρος των Ηνωμένων Εθνών. Ό,τι μπορεί να κάνει η Γενική Συνέλευση, που δεν μπορεί να κάνει σχεδόν τίποτα, και δυστυχώς και το Συμβούλιο Ασφαλείας, διότι συνεχώς παραβιάζουν τα ψηφίσματα του, θα κάνει και η Χάγη. Είναι ένα βήμα διεθνές, νομικό, το οποίο καλό κάνει, κακό δεν κάνει, αλλά στην πράξη δεν έχει αποτέλεσμα. Και σας είπα, η Χάγη δεν έκανε τίποτα στην περίπτωση της Κίνας. Μάλιστα. Και σε άλλες περιπτώσεις, αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαπληκτισμοί και διαφορές περίπου σε 20 σημεία της Ιθυλίου για πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Για πείτε μου κάτι σημεία. Ακόμα, τελευταίο ερώτημα. Γαλλία, το ΤΑΛ, λέει ότι θα στείλει πολεμικά στην Κύπρο. Βοηθάει η παρουσία. Βοηθάει η παρουσία. Όχι. Οι εταιρείες πετρελαίων δεν μπαίνουν σε πολεμικές σειράξεις. Και αυτό το ξέρω από χρόνια. Όλα το ξεκαθάρισε και η Exxon Mobil, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο. Είπε ότι εμείς είμαστε εταιρεία, δεν είμαστε πολεμική επιχείρηση. Εάν δούμε ότι έρθει η Τουρκία αύριο και βρίσκονται εν κινδύνο οι εργαζόμενοι στις δικές μας εξέδρες, θα σταματήσουμε να δουλεύουμε. Απλά και καθαρά. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Ξέρετε, εγώ είμαι ρεαλιστής. Δεν μου αρέσει να λέω ωραία λόγια από αυτά που μας αρέσουν να ακούμε. Λέω την πραγματικότητα. Το ξέρω. Πείτε μου κάτι, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μια και αναφερθήκατε, είχε την ίδια, αν θέλετε, πολιτική αντιμετώπιση της Τουρκίας πάντα? Ήταν προσεκτικός ο Καραμαλής, ήταν πιστεύω ένας πολύ μεγάλος πολιτικός, ίσως ο μεγαλύτερος των τελευταίων, των 50 χρόνων, των δεύτερων 50 χρόνων του προηγούμενου αιώνα. Ναι. Ήταν συνετός άνθρωπος, προσεκτικός. Φαίνεται οι εκτιμήσεις οι δικές του ήταν ότι αν επιχειρούσε να έρθει σε σύγκρουση τότε, να μην ξεχνάμε ότι τότε ήταν 7 χρόνια η Χούντα πριν, είχαμε 4 χρόνια πίσω, δεν είχαμε και στρατό περίπου αξιόλογο. Ναι. Το να δημιουργήσεις συνθήκες σύγκρουσης και να χάσεις τη σύγκρουση και να χάσεις τη μισή Ελλάδα, δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη σκέψη. Ναι. Τόσο είναι εκείνος, διότι ήμουν σε επαφή συνεχώς μαζί τους εγώ, όσο είμαι και ο πιο παλιός στη ζωή υπουργός εξωτερικών του ελληνισμού, διότι ήμουν το 1978 και τότε υπήρχαν αυτοί και ο Καραμαλής και ο Γιώργος ο Ράλης και ο Αβέροφ,
Ναι, ναι. Όλοι αυτοί ήταν πολύ, πολύ προσεκτικοί και δεν ήθελαν να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Πείτε μου κάτι, τελευταίο, και ευχαριστώ που είσαστε στην εκπομπή μου σήμερα. Τι συμβουλή θα δίνατε στο Μητσοτάκη αυτή την περίοδο? Κοιτάξτε, όπως βλέπω τα πράγματα, εγώ οδηγούνται σε κρίση, χωρίς αμφιβολία, με τον τρόπο που δουλεύει ο Ερντογάν. Το μόνο το οποίο θα μπορούσε να γίνει είναι αν υπήρχε ένα moratorium, δηλαδή μια κεχηρία και στα εθνικά θέματα και στα θέματα των γοναθράκων σε όλη την περιοχή, και προσπαθούσαν με κάποιο διάλογο με τη βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών να λύσουμε τα προβλήματα. Μάλιστα. Διότι διαφορετικά θα καταλήξουμε ίσως σε σύγκρουση, η οποία μπορεί να έχει τραγικές συνέπειες για όλους. Ναι. Είναι το μόνο που μπορεί να σκεφτώ εδώ, που έφτασαν τα πράγματα λόγω των χειρισμών καλών ή κακών που έγιναν τα τελευταία 40-50 χρόνια. Ο Μητσοτάκης πήρε το σύστημα στο χέρι του, δεν υπάρχει αμφιβολία. Πολύ δύσκολες συνθήκες, για να μην φτάσουμε σε συνθήκες σύραξης που είναι επικίνδυνο να φτάσουμε και πιθανόν να φτάσουμε. Το μόνο που έχω σκεφτεί είναι αυτό που σκέφτηκα για την Κύπρο. Ένα moratorium το οποίο να καλύψει την περιοχή αυτή ενός χρόνου θερυπή, να μην γίνει τίποτα, να μείνουν όλα. Αν δεχτούν, ναι, όλοι τι ήταν, μπορεί να μην δεχτεί το Ερντογάν. Και να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα με ειρηνικό τρόπο. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα, ευχαριστώ. Εγώ, κύριε Ρολάνδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάω στο φίλο μου, τον Σταθακόπουλο. Τα ακούσατε όλα. Όλα. Ο Ρολάνδης είναι παλιός, ναι, ναι, φίλος μου, πρώην Υπουργός των Εξωτερικών. Θέλω τη δική σας άποψη για όλα. Τον άκουσα με μεγάλη προσοχή. Να πω ότι έχω και τον φίλο, τον στρατηγό, ένα αποστρατεία, τον κύριο Ζούκα. Καλησπέρα, κύριε Ζούκα. Καλησπέρα, κύριε Τράγκα, τόσο σε εσάς όσο και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ θερμά. Να ακούσουμε τον δόκτορα. Λοιπόν, ναι, τον άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κύριο Ρολάνδη. Έχει δίκιο σε όλα. Θέλω λιγάκι να τα ερμηνεύσω με την νομική, κοινωνική και ιστορική ματιά και να τα κάνω λίγο κατανοητά για τους τηλεθεατές, διότι κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει το διεθνές δίκαιο ή να γνωρίζει γεωπολιτική ή τις έννοιες οποίες αναλύονται τα τελευταία χρόνια στη τηλεόραση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την λέξη που έχει γίνει σχεδόν καραμέλα από τα ΜΜΕ τα ελληνικά, την οποία είμαι τελείως αντίθετος, και γι' αυτό το λόγο είναι και το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας. Δεν υπάρχει απρόβλεπτο με την Τουρκία ούτε με τον πρόεδρο Ερντογάν. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Το απρόβλεπτο, όταν το λέμε, είναι το άλοθη, το απροετοίμαστο. Με 70 παραβιάσεις την ημέρα, με διεκδικήσεις από την Θράκη στο Αιγαίο μέχρι την Κύπρο και τώρα νοτίως της Κρήτης. Δικαιολογείται κάποιος από εμάς να μιλάει για απρόβλεπτη Τουρκία? Όχι. Δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει, δηλαδή αν θα σου κάνει πόλεμο ή θα σου ασκήσει πίεση άλλου είδους. Να μάθεις. Να ξέρεις και να είσαι προετοιμασμένος για κάθε εκδοχή. Στην καθημερινό μας βίο όλοι είμαστε προετοιμασμένοι, ως ρεαλιστές, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, για κάθε ενδεχόμενο. Δεν είναι δυνατόν με την Τουρκία δίπλα να λέμε απρόβλεπτη Τουρκία. Είναι το άλοθη, το απροετοίμαστο, είμαι κάθετα αντίθετος, τελείως αρνητικός. Έγραψα αυτό το βιβλίο και αν εγώ ένας από τους δεκάδες αναλυτές, σε 40 συνεντεύξεις μου, οι οποίες γίνανε άρθρα, και τα άρθρα αυτά ανθολογήθηκαν και έγιναν βιβλίο, μπορώ και πέφτω μέσα 100% και λέω τότε θα γίνει αυτό, τότε θα γίνει αυτό. Ωραία, έτσι θα πείτε γίνει. Μας λοιπόν τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτό το διάστημα, λέμε, έχουμε και γιορτές. Λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουμε, πρέπει να γνωρίζουμε το εξής. Ναι. Η Τουρκία θεωρεί τον ελληνικό λαό και γενικώς όπως εκφράζεται μέσα από το πολιτικό μας σύστημα ότι δεν έχουμε σθένος να αντιμετωπίσουμε τις πιέσεις οι οποίες μας κάνει. Θα σας πω τα παραδείγματα που παρακολουθώ στον τουρκικό τύπο και την τηλεόραση. Συνεχώς κοπανάνε και λένε, όταν κλείσανε τράπεζες το 2015, που την πρώτη μέρα κλαίγαμε μπροστά στα ATMs. Λένε, αυτός ο λαός που δεν αντέχει με μία μέρα κλείσει τράπεζες, θα αντέξει την πίεση που μπορεί να φέρει ένα οποιοδήποτε άλλο ζόρι? Προβληματίζονται και πιστεύονται πως όχι. Τους περνάμε λάθος μηνύματα. Όταν λέτε ζόρι, εννοείται πόλεμο. Ακριβώς. Τις προάλλες απελάσαμε τον αδύνατο κρίκο της συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης. Τον Λίβιο πρέσβη. Τον Τούρκο πρέσβη, γνώμη μου ήταν ότι δεν πρέπει να απελαθεί κανένας. Διότι όταν βγάζεις το μαχαίρι από το θικάρι, πρέπει να μπορεί να το χρησιμοποιήσεις.
Τι δείξαμε στην Τουρκία, το είπε ΑΚΑΡ. Το είχα γράψει εγώ 5 μέρες πριν, το είπε ΑΚΑΡ προχθές. Λέει η Ελλάδα φοβάται. Δείχνουμε ότι έχουμε φοβικό σύνδρομο απέναντί της και η Τουρκία αυτό γι' αυτό δεν μας σέβεται. Η Τουρκία σέβεται όμως κάποιον. Ξέρετε ποιον. Αυτόν ο οποίος έχει αυτοεκτίμηση. Τη βάζει το μαχαίρι στο λαιμό. Όχι. Που έχει αυτοεκτίμηση πρωτίστως. Αυτός ο οποίος έχει αυτοεκτίμηση στον εαυτό του. Εμείς περνάμε μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν έχουμε αυτοεκτίμηση. Αυτός ο οποίος έχει αυτοεκτίμηση λοιπόν και πατάει και πόδι και προσέξτε, έχει πρωτογενή σκέψη και μετά ζητάει επί της σκέψεώς του τη συμμαχία να τον βοηθήσει. Εμείς λέμε, πέστε μας σύμμαχοι τι να κάνουμε και πώς να σκεφτούμε, βοηθήστε μας. Αυτό το πράγμα η Τουρκία το θεωρεί αδυναμία και από εκεί και πέρα γνωρίζουμε ότι έχει οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα, όπως γνωρίζουμε με δημόσια έργα, τα ΜΜΕ, με ξενοδοχεία, με μαρίνες κτλ. Και δεν έχει κανένα λόγο, μα κανένα λόγο, να χαραμίσει. Επειδή έχετε και άλλη ιδιότητα την οποία δεν θα αναφέρω. Δεν χρειάζεται. Πείτε μου κάτι, πιστεύετε πράγματι ότι υπάρχει διείσδυση επιχειρηματική μεγάλη στην Ελλάδα? Ναι, ανοίξαμε και σας περιμένουμε είμαστε. Μίδια, μίδια. Δεν είναι κακό αυτό, ξέρετε. Ξενοδοχεία, ναι. Μαρίνες. Μαρίνες, τα πάντα, δημόσια έργα. Κοιτάξτε, παίρνουν και τα δημόσια έργα. Κοιτάξτε, αυτό τώρα δεν είναι κακό με την έννοια της ανάπτυξης στον κόσμο τον οποίο ζούμε. Αλλά υπάρχει μια δεύτερη ανάγνωση. Υπάρχει επιρροή όμως. Υπάρχει μια δεύτερη ανάγνωση. Ότι δίπλα μας έχουμε την Τουρκία. Δεν είναι, αυτό είναι και θέμα εθνικής ασφάλειας. Βεβαίως η επιχειρηματικότητα, αλλά υπάρχει ειδικά με την Τουρκία και θέμα εθνικής ασφάλειας. Πρέπει πάντοτε να τα κοιτάμε και οι υπηρεσίες οι οποίες περνάνε από μπροστά τους τέτοιου είδους. Δεν έχω άλλο χρόνο. Ναι, τέτοιου είδους έγγραφα πρέπει να τα κοιτάνε. Κλείνω, κύριε Τράγκα. Δείχνω με το βιβλίο σας. Βεβαίως. Για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ. Η Τουρκία μας διαταράσσει συνεχώς την νομή και την κατοχή στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό λέγεται διατάραξη νομής και κατοχή. Ακριβώς. Με σκοπό σε βάθος χρόνου, με τη μορφή χρησικτησίας να τις επιδικαστεί η κυριότητα. Το έκανε στη Συρία με την Αλεξανδρέτα, το κάνει στην Κύπρο, το έκανε στα Ίμια, προσπαθεί να τα κάνει. Ο κύριος Ρολάνδης και εσείς τα είπατε όλα. Πάω στο στρατηγό το φίλο μου. Κύριε Ζούγκα, τα δικά σας σχόλια για το πού πάμε πλέον. Βλέπουμε μια καλπάζουσα προκλητικότητα και ταυτόχρονα να μας λένε να τα μοιράσουμε όλα. Τι πιστεύετε εσείς? Σε το βαθμό έντασης, ώστε να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα και να απαιτούν αλλαγή στάσης ελληνικής έναντι της νέας κατάστασης. Αν ήθελα να απαντήσω στο τι πρέπει να κάνουμε σαν χώρα αυτή τη στιγμή, θα έλεγα απαιτούνται εσπευσμένα τα εξής 4 πράγματα. Το πρώτο, οξυδερκέστατη διπλωματία ή μια διπλωματία η οποία θα βλέπει πολύ μακριά και θα προλαμβάνει τα γεγονότα σε μεγάλο βαθμό, αν μπορεί να τα διαμορφώνει κιόλας και όχι να τα ακολουθεί. Το δεύτερο, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και ετοιμοπόλεμες με πρώτη αποστολή όχι τον πόλεμο αλλά την αποτροπή του πολέμου. Αν όμως αποτύχει η αποτροπή, να μπορέσουν να προασπίσουν την εθνική κυριαρχία. Τρίτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι η εκμετάλλευση στο έπακρο των διεθνών ερισμάτων της χώρας, είτε μιλάμε για συνασπισμούς, για Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ κλπ, ΟΗΕ, είτε για ερίσματα στα πλαίσια διμερών σχέσεων όπως έχουμε τη Γαλλία, Ιταλία πρόσφατα, Ισραήλ, Αίγυπτο και ούτω καθεξής. Και το τέταρτο πράγμα είναι η εθνική μας συνοχή. Χάρηκα δε ιδιαίτερα χθες όταν διαπίστωσα μετά το Συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής που έγινε υπό τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών στην Αθήνα, διαφάνηκε ξεκάθαρα ότι στην τρέχουσα κατάσταση των ελληνοτουρκικών, τουλάχιστον τα πολιτικά κόμματα, στο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας, έδειξαν να έχουν κάποια σύμπνοια. Αυτά τα 4 πράγματα τα θεωρώ τελείως απαραίτητα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την ήδη κάθε μέρα αυξανόμενη ένταση στα ελληνοτουρκικά. Στρατηγέ, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τα είπατε όλα. Κύριε Σταδακόπουλε, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Κλείνω ότι αν στην Τουρκία δώσεις ένα, θέλει δύο. Στα θέλει δύο, θέλει τρία. Τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Αυτό είναι η απάντηση λοιπόν, όσους λένε να τα βρούμε. Θα ζητάει τώρα όμως θα φύγω από αυτά τα δυσάρεστα πράγματα. Γιατί κακά τα ψέματα, κυρίες και κύριοι, ζούμε σε ένα περιβάλλον γενικά ανασφαλές και αβέβαιο. Μην νομίζουν όμως οι Τούρκοι ότι είμαστε εύκολοι.
γιατί μπορεί να ακουστούν οι θρήνοι των λύκων και να ξεβράζονται οι λύκοι στις ακτές της Τουρκίας. Οι Έλληνες είναι περίεργη φάρα. Είναι έτσι όταν χρειαστεί. Τότε μονιάζουν, όπως και οι αδελφοί Εβραίοι. Έτσι. Είναι στιλέτο οι Έλληνες. Και θα ήθελα να στείλω ένα μικρό μηνυματάκι το Σοδά και προς την πρεσβεία και παντού. Μην ακούσουμε τους θρήνους των λύκων, γιατί τα βάζουν με πολλούς και μετά οι πολλοί μαζεύονται. Κούρδοι, Λίβοι, Αιγύπτιοι, Κύπροι, Ισραηλινοί, Έλληνες. Πάω τώρα σε μια κυρία που αγαπώ πάρα πολύ. Την κυρία Εφημαλτέζου. Την ξέρετε όλοι σας. Είναι διάσημη. Με τι ζενές. Βέβαια, κυρία. Αφού εκπροσωπώ τα με τι ζενές, γίνεται τώρα, Γιώργο. Είναι δυνατόν. Έχουν 30 χρόνια φίλοι. Φίλο μου τον Λαζαρίδη. Νίκος Λαζαρίδης, λοιπόν, εγγύηση. Πάμε λοιπόν, να μιλήσουμε όταν... golden φάσμα. Πλάσμα. Face. Για υπέροχα πλάσματα. Είναι πολύ. Golden πλάσμα για υπέροχα τώρα, πλάσματα. Εγώ τι να κάνω εδώ πέρα που είμαι. Μιλάω για την Κύπρο, μιλάω για τα ελληνοτουρκικά. Υπέροχο πλάσμα είσαι. Έρχεται δίπλα μου. Σαρώνει όλα. Να ξεχάσουμε λίγο τον πόλεμο, ναι, τον αιώνιο αυτό πόλεμο. Να κάνουμε ειρήνη για τις γιορτές και να δώσουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία να χαμογελάσει, να λάμψει, να ξεχωρίσουμε. Και μας αρέσει αυτό σε όλους, είτε το παραδεχόμαστε είτε όχι, όταν τα πρόσωπα που αγαπάμε μας λένε «Αχ, τι έκανες, λάμπεις, ερωτεύτηκες, κοιμήθηκες πολύ, ξεκουράστηκες». Δηλαδή δεν φαντάζονται ότι κάτι κάναμε, γιατί το σίγουρο είναι ότι πολλοί άνθρωποι φαίνονται ότι κάτι έκαναν. Εδώ τώρα σημασία έχει να μην φαίνεται ότι κάτι έχει συμβεί σαν εξωγενής παρέμβαση. Να είναι φυσικό το αποτέλεσμα και επαναστατικό. Αυτό ακριβώς θα σου παρουσιάσω σήμερα. Γιώργο μου, κυρίες και κύριοι, Golden Plasma Facelift, μια συγκλονιστική θεραπεία. Εγώ το έκανα, γιατί ξέρεις, από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, για να το δω. Για πες. Η οποία είναι πολύ φίλη μου. Πολιτικός. Ήρθε σε εμάς. Με ρώτησε, όχι. Α. Αν πρέπει να πάει σε εσάς. Τι της είπες, Γιώργο μου? Καλά λόγια. Μπράβο. Θέλουμε και τους αλλά πολιτικούς. Αυτό που είδα είναι καλό και για τους άντρες. Βέβαια, μα έρχονται πάρα πολλοί άντρες και γιατί το έχουν μάθει και από το site γιατί μας και από τα ίντερνετ. Μπορεί να μου πεις. Εσένα δεν σε πειράζουμε, στο έχω πει. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί μου το λες αυτό, ενώ εγώ έχω πει ότι τους μύθους δεν τους πειράζουμε. Θα σε αφήσουμε όπως είσαι. Μην το ξαναπείς. Ανέπαφο στον χρόνο. Έλεγε παλιά ο Χατζηνικολάου ότι βρέθηκαν κείμενά μου στην Αμφίπολη. Πω, πω. Φαντάσου τι έλεγε, την πηχτή μου ρίχνε δηλαδή. Ότι είναι αρχαία δηλαδή. Έλεγε ο Νίκος ότι τα κείμενά μου βρέθηκαν στην Αμφίπολη. Είναι πολύτιμα όπως και να έχει όμως. Είναι εκθέματα πολύτιμα, SAE. Λοιπόν, θέλω να πω στον κόσμο ότι εγώ το έζησα και το έκανα και γιατί έβλεπα τις ατέλειες, όλοι έχουμε, και γιατί ήθελα να το ζήσω πριν σας το μεταφέρω σαν είδηση. Golden Plasma Facelift. Προσέξτε, γιατί η αυθεντική τεχνολογία πλάσμα δεν έχει καμία σχέση με μηχανήματα που τα λένε ότι και καλά κάνουν κάτι με τεχνολογία πλάσμα. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια προηγμένη νέας γενιάς τεχνολογία η οποία με μια σπίθα φωτός, Γιώργο μου, μπορεί να ενεργοποιήσει τους συνοβλάστες μέσα στα πρώτα 10 λεπτά της συνεδρίας και να έχουμε έκρηξη παραγωγής των φυσικών αντιγυραντικών μας. Μετά βάζουμε είναι... από πάνω λιφούλες και τέτοια. Τίποτε απολύτως. Τίποτα. Τίποτε απολύτως δεν βάζουμε κανένα προϊόν. Εντάξει. Δεν χρειάζεται αναισθησία, δεν πονάει, δεν αφήνει σημάδι. Εκείνη την ώρα ενεργοποιούνται οι συνοβλάστες και κάνουν έκρηξη παραγωγής κολαγόνου και ελαστίνης και άκου τι μπορεί να συμβεί. Λίανση ρητήδων στο μέτωπο. Περιοφθαλμικά, περιστοματικά, αυτές οι άσχημες του καπνιστή, ξέρεις, που πολλοί άνθρωποι παρουσιάζουν τις κάθετες γραμμούλες. Ρινοβαριακές. Κοίταξε, τέλος δεν είχα ρητήδες του καπνιστή. Εμένα έτσι μ' αρέσει. Έτσι μ' αρέσει. Να είναι φιλική η κουβέντα. Μα και με τον κόσμο που με σταματάνε έξω ή τους συναντώ σε εκδηλώσεις, μου αρέσει που με ρωτάνε σαν να γνωριζόμαστε. Υπάρχει μια οικειότητα και για μένα αυτή είναι η μεγαλύτερη αμοιβή, να το ξέρετε. Υπάρχει.
Τώρα... Μου λένε φαίνεσαι ότι λες αλήθεια. Δηλαδή, και αγαπώ τον κόσμο για αυτά τα λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θέλω να ξέρετε ότι πραγματικά εδώ γίνεται δουλειά. Σας λέμε την αλήθεια. Έχει αποτέλεσμα. Δεν έχει πόνο. Δεν έχει να κάνει με τίποτε άλλο αυτή τη στιγμή στην κοσμητική ιατρική και γενικότερα στην αγορά, με ό,τι έχετε δοκιμάσει μέχρι σήμερα. Είναι επανάσταση και έχουμε αποτέλεσμα ακόμη και στην περίσσια του άνω βλεφάρου, του δέρματος. Κάτω από τα μάτια, οι αντιαισθητικές σακούλες, ανορθώνει το οβάλ και λιένει λαιμό και ντεκολτέ. Γιατί ο λαιμός προδίδει πολύ την ηλικία. Και βλέπεις πολύ ωραίες γυναίκες που, εντάξει, κάνουν διάφορα στο πρόσωπο και φοράνε ζιβάγκο για να κρύψουν το πρόβλημα. Γιώργο μου, εγώ το φοράω. Με κοιτάς. Ναι. Είχα κι εγώ ατέλειες στο λαιμό. Έκανα golden plasma λίγο. Ξέρεις, γιατί λίγο η έκφραση, λίγο ηλιοθεραπεία. Κάνουμε και πολλά εμείς οι γυναίκες. Όποτε θέλεις. Εγώ δεν είμαι γυναίκα, αλλά θα πάμε οπωσδήποτε. Όχι, κάνουμε πολλά εις βάρος του δερματός μας εγώ οι γυναίκες. Την οι άντρες είστε πιο. Έχει αυξηθεί η ροή ανδρών. Πάρα πολύ. Βετιζενές. Πάρα πολύ. Και, για τα και δεν είναι μόνο τα μαλλιά. Προσέχουν πάρα πολύ οι άντρες και το σώμα τους και το πρόσωπό τους και φροντίζουν την εμφάνισή τους. Μπράβο σας, αγόρια. Έτσι σας θέλουμε. Πάντα νέοι. No old. Forever gold. Never old εδώ, στα Μεντιζενές. Εδώ δεν γερνάμε. Αντιγύρανση. Έτσι, ακριβώς. Θέλω να πω ότι είναι συνολικό το αποτέλεσμα. Είναι πρόσωπο λαιμό, ντεκολτέ στις γυναίκες. Ναι. Υπάρχει γενικότερη αλλαγή στην ποιότητα, στην υφή του δέρματος, γιατί δεν είναι μόνο να σβήσεις τις ρητίδες, έχει συγκλονιστικό αποτέλεσμα και στις ραγάδες. Φαντάσου πόσο εξελιγμένη η τεχνολογία είναι, που οι ραγάδες ήταν ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό. Δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν οι γυναίκες ναι, μετά τον τοκετό. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε αισθητή διαφορά με το Golden Plasma Facelift. Δοκιμάστε το, ζήστε το. Είναι το χριστουγεννιάτικο όνειρο και προλαβαίνετε πολύ πριν τα Χριστούγεννα να δει ο κόσμος, οι δικοί σας άνθρωποι και πρώτα εσείς τον καθρέφτη σας τη διαφορά. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να είστε χαρούμενοι, να αισθάνεστε ότι ό,τι κάνετε στα Μεντίζενές έχει πραγματικό αποτέλεσμα. Βέβαια, κάποια στιγμή θα κουβεντιάσουμε και με τον ιδρυτή που είναι από τους καλύτερους. Το θέμα της κατηγορίας διαβητικών, δηλαδή επειδή κάνουμε ξηροδερμίες εμείς και τα λοιπά. Βέβαια. Θα φέρουμε από την Αμερική κάτι καινούριο. Καινούριο. Ε, ναι, εδώ όλες οι εξελίξεις στα Μεντίζενές γίνονται. Είναι. Και πρώτοι σας φέρνουμε τις νούμερο ένα θεραπείες σε όλο τον κόσμο. Golden Plasma Facelift. Η αξία του ιατρικού ραντεβού είναι μεγάλη, γιατί εκεί θα δείξουμε στο γιατρό μας όλες τις ατέλειες. Θα του μιλήσουμε για τις ανασφάλειές μας, για ό,τι κλονίζει την αυτοπεποίθησή μας, που είναι το κλειδί σε κάθε επιτυχία, προσωπική και επαγγελματική. Ήρθε η στιγμή να το ζήσετε κι εσείς, είστε τυχεροί που βλέπετε Γιώργο Τράγκα. Εκμεταλλευτείτε το χρόνο, γιατί πλέον, σας το λέμε και είμαστε ειλικρινείς, μόνο οι 30 πρώτοι που θα μας καλέσετε στο 210-51-58-160, 801-11-61-061 με δωρεάν κλήση, στην Κύπρο 7053-53. Αν μας πείτε Γιώργος Τράγκας, να ξέρουμε ότι βλέπετε αυτή τη στιγμή, θα κερδίσετε ιατρική επίσκεψη με διάγνωση δωρεάν σε Σύνταγμα, Μαρούσι, Περιστέρι, Πειραιά, Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, στην Κύπρο και τη Λεμεσό και τη Λευκωσία και το Golden Plasma Facelift από 190 ευρώ μόνο. Αυτό το αποτέλεσμα, με αυτή την τεχνολογία, από τα Μεντίζενές, από 190 ευρώ μόνο. Ψάξτε το, δεν υπάρχει αλλού. Είναι μοναδική η ευκαιρία, ισχύει για τους 30 πρώτους που θα καλέσουν τώρα στο 210-51-58-160, 801-11-61-061. Νέα χρονιά με λαμπερό χαμόγελο και λαμπερό πρόσωπο και λαιμό. Εφ, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ πολύ, Γιώργο. Πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι μαζί. Γιορτάζουμε 5 χρόνια στην Ελλάδα με το νέο μοντέλο Κουμπτέλ και απίστευτες τιμές. Η μία Κουμπτέλ Elite μόνο 69 ευρώ. Μεγάλη προσφορά. Οι δύο Κουμπτέλ Elite από 178 μόνο 120 ευρώ με δώρο τη μικρή Κουμπτέλ αξίας 35 ευρώ. Για να ζεσταθείτε τώρα. Εδώ και 5 χρόνια έχει ζεστάνει χιλιάδες νοικοκυριά. Οικονομικά.
με το πετρέλαιο στην πιο υψηλή τιμή των τελευταίων 20 χρόνων είναι η κατάλληλη στιγμή για να αποκτήσετε τη δημοφιλέστερη σόβα της αγοράς. Την Κουμπτέλ έγινε ακόμη καλύτερη χάρη σε τρεις τεχνολογικές καινοτομίες. Νέο μοντέλο Elite 2800 W για ενιαίους χώρους και σαλόνια έως και 150 τετραγωνικά μέτρα. Νέος αισθητήρας κίνησης που σβήνει αυτόματα τη σόμπα αν την ξεχάσετε ανοιχτή σε άδειο χώρο ή κοιμηθείτε. Διαθέτει όμως και χρονοδιακόπτη 90 λεπτών για να ρυθμίζετε εσείς τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας για ακόμη περισσότερη οικονομία, καθώς και θερμοστάτη για να ρυθμίζετε και τη θερμοκρασία που θέλετε εσείς στον χώρο σας. Έχει ροδάκια μεταφοράς και διακόπτη ασφαλείας που διακόπτει τη λειτουργία της σε περίπτωση πτώσης ή χτυπήματος της συσκευής και φυσικά όλα τα πιστοποιητικά ασφάλειας CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2 χρόνια εγγύησης. Είναι επιπλέον μια όμορφη σόμπα για να στολίζει το σαλόνι σας. Έχει 5 λάμπες χαλαζία που λειτουργούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Και επειδή είναι η μόνη με 2 λάμπες στο πάνω μέρος της, ζεσταίνει πιο ομοιόμορφα και πιο γρήγορα το χώρο. Είναι ο πιο υγιεινός τρόπος θέρμανσης για να απαλλαγείτε από την υγρασία αλλά και την ξηρή ατμόσφαιρα, ώστε να αποφασίζετε εσείς πόσες λάμπες θα ανάψετε. Γιορτάζουμε 5 χρόνια στην Ελλάδα με το νέο μοντέλο Κουμπτέλ και απίστευτες τιμές. Η μία Κουμπτέλ Elite μόνο 69 ευρώ. Μεγάλη προσφορά! Η 2 Κουμπτέλ Elite από 178 μόνο 120 ευρώ με δώρο τη μικρή Κουμπτέλ αξίας 35 ευρώ. Για να ζεσταθείτε τώρα! Ζεσταθείτε επιτέλους με 3 λάμπες μπροστά και 2 στο πάνω μέρος που διανέμουν καλύτερα τη θερμότητα στο χώρο. Με τεχνολογία υπέρυθρης θέρμανσης που ζεσταίνει φυσικά όπως ο ήλιος. Τραβάει όλη την υγρασία και επιτρέπει στο χώρο να παραμένει ζεστός για ώρα. Ακόμη και αφού κλείσετε την Κουμπτέλ. Συμπληρώστε την Κουμπτέλ Elite με το νέο μοντέλο της μικρής Κουμπτέλ που θα βάλετε στο δωμάτιο και το μπάνιο. Με νέες, ακόμη μεγαλύτερης απόδοσης λάμπες. Σε λίγα λεπτά ζέστη. Ατελείωτη και οικονομική ζέστη. Με την Κουμπτέλ το σπίτι ζεστάθηκε μια για πάντα. Τέρμα υγρασία. Στην πολυκατοικία έκλεισαν την κεντρική θέρμανση και εμείς ανοίξαμε την Κουμπτέλ. Εργάζομαι πολλές ώρες εκτός γραφείου. Τις λίγες ώρες που έρχομαι το βρίσκω σχεδόν πάντα παγωμένο το χειμώνα. Η λύση είναι μία. Κουμπτέλ. Ο σύγχρονος και οικονομικός τρόπος να ζεσταθείς το χειμώνα. Παντού. Κάθε πρωί ξυπνάμε σε ζεστό σπίτι με άλλη διάθεση. Κάνουμε οικονομία, κρατώντας όμως το σπίτι ζεστό σε ώρες που εμείς θέλουμε. Κουμπτέλ, ο υγιεινός τρόπος θέρμανσης για παιδιά και άτομα με πόνους στις αρθρώσεις και τα κόκαλα. Η Ελλάδα σήμερα κλείνει το καλοριφέρ και ανοίγει την Κουμπτέλ. Διατίθεται και από τα καταστήματα Ταύρου στην Πέτρου Ράλι 10, Περιστερίου στη Γεωργίου Τσαλαβούτα 9 και στη Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου 6 στο Κάραβελ. Γιορτάζουμε 5 χρόνια στην Ελλάδα με το νέο μοντέλο Κουμπτέλ και απίστευτες τιμές. Η μία Κουμπτέλ Elite μόνο 69 ευρώ. Μεγάλη προσφορά! Η 2 Κουμπτέλ Elite από 178 μόνο 120 ευρώ με δώρο τη μικρή Κουμπτέλ αξίας 35 ευρώ. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-180-81. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφω με μετανάστες. Θα πάω στη Λέρο. Έχω τον δήμαρχο και φίλο μου, τον κύριο Κόλλια, να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Κόλλια. Καλησπέρα κύριε Τράγκα, καλησπέρα. Έχω επίσης ένα καλό μου φίλο, τον Γιάννη τον Συνάνη, στη Μυτιλίνη. Συνάδελφό μου, να τον καλησπερίσω. Συγγνώμη για τη φωνή μου, έκλεισε. Δεν πάει άλλο. Λοιπόν. Πάω πρώτα στον Δήμαρχο Γιάννη. Κύριε Δήμαρχε, τι γίνεται στη Λέρο? Η κατάσταση δυστυχώς παραμένει όσο είχε για το προηγούμενο διάστημα. Αποσυμφόρηση δυστυχώς δεν υπάρχει. Οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Το νοσοκομείο με τεράστια προβλήματα υπολειτουργεί. Με ένα παθολόγο, ένα γυναικολόγο, πολλές φορές και αυτοί οι άνθρωποι λόγω του ή δουλεύουν μόνοι τους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Ο Δήμος υποστελεχωμένος διότι τελείωσε το κοινοφελές πρόγραμμα και πλέον είναι αδύνατον να προχωρήσουμε στην αποκομιδή απορριμμάτων
και όλων των εργασιών της καθημερινότητας, γενικότερα και οι ροές δεν σταματάνε, έτσι. Πες μου κάτι, το νοσοκομείο, μου είπες ότι έχει ένα παθολόγο και ένα γυναικολόγο. Το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, με 8.000 μόνιμους κατοίκους, ναι, με 3.000 περίπου πρόσφυγες μετανάστες, ναι, αλλά και κόσμο που εξυπηρετούμε από τα γειτονικά νησιά, ναι, έχει μία παθολόγο, μία και παθολόγο, ένα γυναικολόγο. Τέλος. Καταλαβαίνετε, τέλος. Έχει και άλλους γιατρούς βέβαια, αλλά αυτές οι ειδικότητες οι οποίες είναι νευραλγικές, ναι, είναι μονήρης η θέση. Οπότε χειρουργείο καταλαβαίνετε, έχει, χειρουργείο έχει. Αλλά σε λίγο δεν θα έχουμε και χειρουργό, διότι παίρνει σύνταξη και θα μείνουμε με ένα χειρουργό. Μάλιστα. Πόσους είχες μετανάστες τις τελευταίες ημέρες? Το τελευταίο τριήμερο ευτυχώς δεν είχαμε ροές. Όμως την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πάρα πολλούς, περίπου 250-300 αν θυμάμαι καλά. 250. Πες μου κάτι, λες ότι δεν αποσυμφορείται το νησί. Τι σου λένε από την Αθήνα, τι λέει ο Χρυσοχοΐδης, τι λένε οι άλλοι κυβερνητικοί? Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω ότι όσον αφορά τα κλειστά κέντρα ή ανοιχτά ή οτιδήποτε άλλο, η ενημέρωση είναι ελπέστατη, είναι τελείως ανύπαρκτη. Τώρα, όταν μίλησα με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, είπε ότι θα λειτουργήσει το κέντρο, αλλά όχι προκαικά. Αλλά όχι προκαικά. Είναι ο χώρος που κρατούνται τα παραβατικά στοιχεία και αυτοί όλοι που είναι για επαναπρόθεση. Το πρόβλημα είναι όμως ότι παραμένουν εκτεθειμένοι σε κτίρια ιταλικά ετοιμόρροπα και σε σκηνές χιλιάδες άνθρωποι, και αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Δεν υπάρχουν τουαλέτες, δεν υπάρχουν χώροι υγιεινής, δεν υπάρχουν πρέπει να υπάρχουν. Πες μου κάτι τελευταίο. Πόση αστυνομική δύναμη έχεις? Αστυνομική δύναμη υπάρχει. Υπάρχει και ερημερία των ΜΑΤ εντός του ΚΙΤ για περίπτωση εξεγέρσεων και το αστυνομικό τμήμα είναι στελεχωμένο, ζητάμε περαιτέρω στελέχωση. Μάλιστα. Οι κάτοικοι τι λένε για όλα? Οι κάτοικοι έχουν δείξει το σεβασμό στην ανθρώπινη αξία χρόνια τώρα, όμως πλέον απαιτούμε αποσυμφόρηση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, διότι ένα νησάκι 8.000 κατοίκων στα σύνορα της Ευρώπης, στην Παραμεθόριο, σίγουρα δεν μπορεί να έχει το 40% του μονίμου πληθυσμού πρόσφυγες μετανάστες. Μάλιστα. Πάω στον κύριο Σινάνη. Γιάννη, πώς είναι η κατάσταση με τη Λίνη? Ακούω τον Δήμαρχο να λέει της Λέρου ότι έχουν ΜΑΤ. Τα νησάκια αυτά, και η Λέσβος και η Χίος, η Σάμος και όλα, Λέρος, Κος, δεν ξέρουν τι είναι ΜΑΤ, Γιώργο. Τα βλέπαμε μόνο στις τηλεοράσεις. Βλέπαμε στα Εξάρια τι γίνεται, στις πορείες στο Πολυτεχνείο. Εκεί μάθαμε τι είναι τα ΜΑΤ. Εδώ δεν ξέραμε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αν είχαμε, ας πούμε, ένα καυγά, μία φορά στους 3-4 μήνες. Τώρα η παραβατικότητα σε όλα τα νησιά είναι σε καθημερινή βάση το αστυνομικό δελτίο γεμάτο. Λοιπόν, να σας δώσω νούμερα εγώ. Γιατί πλέον με νούμερα μιλάμε. Έχουμε περάσει το φράγμα των 40.000 μεταναστών στα νησιά. Πρόσεξε το επίσημο νούμερο. Εγώ πιστεύω ότι είναι παραπάνω από 50.000. Γιατί το 40.000 που μας λένε τώρα, η επίσημη ενημέρωση δηλαδή, δεν συμπεριλαμβάνονται αυτοί που έχουν ενσωματωθεί ήδη με τις τοπικές κοινωνίες, μένουν σε ξενοδοχεία, μένουν σε δομές εκτός της Μόριας και αυτά που ξέρουμε, το TVR στοιχείο, το Καράτεπε, μένουν δηλαδή σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα σπίτια, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Και όπως καταλαβαίνεις, το νούμερο αυτό δεν είναι το πραγματικό, είναι παραπάνω από 50.000, υπολογίζω εγώ, με πρόχειρους υπολογισμούς. Λοιπόν, σήμερα εδώ είχαμε ένα πρώτο μήνυμα, έτσι το χαρακτήρισε ο κύριος Μουτζούρης, ο Περιφερειακός Βορείου Αιγαίου, ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε από όλους τους δημάρχους, 5 τον αριθμό στο Βόρειο Αιγαίο, δηλαδή τον δήμαρχο με τη λύση τον κύριο Κίτελη, τον δήμαρχο Δυτικής Λέρου τον κύριο Βέρο, τον δήμαρχο Χίου τον κύριο Κάρματζη και τους δημάρχους Ανατολικής
και δυτικής Λέσβου, συγγνώμη Σάμου, ώστε να προχωρήσει αυτό το πρώτο ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι δεν πάει άλλο. Χαώδης είναι η κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις, και για τους ανθρώπους αυτούς, γιατί σήμερα είχαμε καταιγίδες βροχές και όπως καταλαβαίνεις αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι, όχι όλοι, κοιμούνται στα χωράφια, σε παλέτες, σκεπάζονται με ζελατίνες, σακούλες και τέτοια πράγματα. Δύσκολες οι συνθήκες. Κάτι πρέπει να γίνει. Αλλά θα πρέπει να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν περιμένει κανένας, δεν ξέρω ο Δήμαρχος τι λέει, αν πιστεύω ότι θα έρθει η αποσυμφόρηση. Όταν χτες φύγαν από τη Χίο και από τη Λέσβο 50 άτομα. Την ίδια ώρα, σε δύο μέρες ήταν περίπου 450-500, να πω έτσι χοντρικά. Λοιπόν, δεκαπλάσι. Δεν γίνεται αποσυμφόρηση. Είχα εδώ στο δελτίο της τηλεόρασης με τη Λίνη σε καλεσμένο προχθές τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου, ο οποίος ειλικρινέστατα είπε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκε απροετοίμαστη στις ερωές που έχουν ξεκινήσει από τότε που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Είπε επίσης ότι δεν πιστεύει, προσέξτε αυτό που σας λέω, δεν πιστεύει ότι αυτό που εξήκειλε η κυβέρνηση, δηλαδή ότι μέχρι αρχές του νέου έτους του 2020 θα έχουν πάρει από τα νησιά 20.000 μετράσεις. Δεν θα μπορέσουμε να τους πάρουμε, λέει, γιατί δεν έχουμε δομές. Πού θα τους πάμε? Ξεκάθαρα πράγματα. Όπως αναφέρθηκε και σε μια δήλωση του κυρίου Στεφανή, ο οποίος στο Βήμα έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι το μεταναστευτικό ήρθε και θα μείνει. Το ίδιο είπε και ο κύριος Μουζάλα σε μια συνέντευξη που έδωσε δηλώσει. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει θα να μείνει. Λειτουργήσει... Θα μείνει, αλλά με πόσους? Με 1 εκατομμύριο μουσουλμάνους? Με 2, με 3? Αυτό μόνο ο Ερντογάν το ξέρει. Γιάννη, ευχαριστώ. Κύριε Τράγκα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόλλιας. Ναι. Κύριε Τράγκα. Ναι. Τα νησιά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να φιλοξενήσουν κλειστές δομές ίσων φυλακές. Διότι βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αποσυμφόρηση και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα υπάρχει παρά τις διαβεβαιώσεις, τις υποσχέσεις της κυβέρνησης. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, το καταλαβαίνουμε, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μείνουν έγκλειστοι οι άνθρωποι αυτοί εγκλωβισμένοι στα νησιά. Κύριε Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε, είναι καλύτερα να είναι ανοιχτές οι δομές και να είναι όπως είναι τώρα με την παραβατικότητα. Δηλαδή, έχω την άποψη ότι άλλο είναι να έχουν ένα σχετικό. Φυλακισμένοι δεν θα είναι, κρατούμενοι δεν θα είναι. Αλλά να υπάρχει ένα σχετικό έλεγχο. Γιατί δεν ξέρω και πού φιλοξενούνται. Αλλά εδώ στη Μυτιλίνη έχουμε, προσέξτε Γιώργο, από αυτό τελειώνω, 25.000 μετανάστες και η πόλη είναι 28. Είμαστε ίση-ίση. Συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει αποσυμφόρηση, όχι να παραμένουν ούτε ανοιχτά ελεύθεροι, ούτε έγκλειστοι. Αποσυμφόρηση. Καταγραφή, τακτοποίηση και αναχώρηση. Κύριε Δήμαρχε, δεν έχουν πού να τους πάνε. Το λοιπόν, κύριε, ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Ευχαριστούμε. Τα λέτε όλα. Η περιγραφή είναι άψογη. Σας ευχαριστούμε όλοι. Να είστε καλά. Θα ξαναμιλήσουμε και με το Γιάννη το Συνάνη και με τον Δήμαρχο. Κάθε μέρα είμαστε η μοναδική εκπομπή που επικοινωνούμε τόσο πολύ με όλες τις περιοχές που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της μετανάστευσης. Θα πάω σε διάλειμμα και αμέσως μετά θα γυρίσω με τα διεθνή και με την κυρία συνάδελφο, την κυρία Καρά, την έχω εδώ. Καλησπέρα. Έτσι, πρώτα διαλυματάκι και μετά γυρίζουμε στα διεθνή. Πάμε. Η Αλόιδη Κρέτα υπερέχει σε ποιότητα από όλα τα άλλα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Αλόιδη Κρέτα. Με σφραγίδα γνησιότητα σε κάθε μπουκάλι. Με σφραγίδα πιστοποίησης της γεωγραφικής προέλευσης της παραγωγής της. Προσοχή στις απομιμήσεις. Αναζητήστε τη σφραγίδα γνησιότητας της Αλόιδη Κρέτα σε κάθε μπουκάλι που αγοράζετε. Στην κριτική γη, με το πλούσιο υπέδαφος, οι ντόπιοι παραγωγοί της από γενιά σε γενιά καλλιεργούν την αλόη και την έχουν εντάξει στις καθημερινές διατροφικές συνήθειές τους. Το αποτέλεσμα είναι εμφανές, τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Δεν είναι άλλο από τη μακροζωία που συνοδεύεται από την καλή ποιότητα ζωής. Παταγιά! Αγοράζοντας 2 λίτρα αλόη την Κρέτα, με επιλογή της γεύσης που επιθυμείτε, φυσική γεύση, γεύση μαστή, χαρόδι ή σταφύλι,
Παίρνετε δώρο την αλόητη κρέτα με κουρκουμά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-100-8081. Αποκτήστε την αλόητη κρέτα μόνο με 34,90 ευρώ. Η επιστημονική κοινότητα έχει αποδεχτεί τις ευεργετικές ιδιότητες της κριτικής αλόης. Ανακούφιση των πόνων στα οστά και στις αρθρώσεις. Καλή λειτουργία του εντέρου. Καταπολέμηση της χρόνιας κόπωσης. Θωράκιση και ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Ενίσχυση της παραγωγής κολαγόνου. Σφριγιλή, ενυδατωμένη και λαμπερή επιδερμίδα. Απολαύστε τώρα την Aloe Decreta πίνοντας 2 κουταλιές της σούπας 2 φορές την ημέρα. Αγοράζοντας 2 λίτρα Aloe Decreta με επιλογή της γεύσης που επιθυμείτε. Φυσική γεύση. Γεύση μαστίχα, ρόδι ή σταφύλι. Παίρνετε δώρο την Aloe Decreta με κουρκουμά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-100-8081. Αποκτήστε την Aloe Decreta μόνο με 34,90 ευρώ. Αξεπέραστη διατροφική αξία. Ασύγκριτη γεύση. Ασυναγώνιστη τιμή. Η Aloe Decreta υπερέχει σε ποιότητα από όλα τα άλλα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Aloe Decreta. Με σφραγίδα γνησιότητα σε κάθε μπουκάλι. Με σφραγίδα πιστοποίησης της γεωγραφικής προέλευσης της παραγωγής της. Προσοχή στις απομιμήσεις. Αναζητήστε τη σφραγίδα γνησιότητας της Aloe Decreta σε κάθε μπουκάλι που αγοράζετε. Στην κριτική γη, με το πλούσιο υπέδαφος, οι ντόπιοι παραγωγοί της από γενιά σε γενιά καλλιεργούν την αλόη και την έχουν εντάξει στις καθημερινές διατροφικές συνήθειές τους. Το αποτέλεσμα είναι εμφανές, τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Δεν είναι άλλο από τη μακροζωία που συνοδεύεται από την καλή ποιότητα ζωής. Παταγιά! Αγοράζοντας 2 λίτρα Aloe Decreta με επιλογή της γεύσης που επιθυμείτε, φυσική γεύση. Γεύση μαστίχα, ρόδι ή σταφύλι. Παίρνετε δώρο την Aloe Decreta με κουρκουμά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-100-8081. Αποκτήστε την Aloe Decreta μόνο με 34,90 ευρώ. Η επιστημονική κοινότητα έχει αποδεχτεί τις ευεργετικές ιδιότητες της κριτικής αλόης. Ανακούφιση των πόνων στα οστά και στις αρθρώσεις. Καλή λειτουργία του εντέρου. Καταπολέμηση της χρόνιας κόπωσης. Θωράκιση και ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Ενίσχυση της παραγωγής κολαγόνου. Σφριγιλή, ενυδατωμένη και λαμπερή επιδερμίδα. Απολαύστε τώρα την Aloe Decreta πίνοντας 2 κουταλιές της σούπας 2 φορές την ημέρα. Αγοράζοντας 2 λίτρα Aloe Decreta με επιλογή της γεύσης που επιθυμείτε. Φυσική γεύση. Γεύση μαστίχα, ρόδι ή σταφύλι. Παίρνετε δώρο την Aloe Decreta με κουρκουμά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-100-8081. Αποκτήστε την Aloe Decreta μόνο με 34,90 ευρώ. Αξεπέραστη διατροφική αξία. Ασύγκριτη γεύση. Ασυναγώνιστη τιμή. Trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love twice. Πάμε στα διεθνή. Πάμε. Λοιπόν, γεια σας.
και από μένα. Θα ξεκινήσουμε από την μακρινή Αυστραλία, η οποία δοκιμάζεται από τον περασμένο Σεπτέμβρη με πυρκαγιές. Να σου πω, Γιώργο, ότι αυτή τη στιγμή έχει καεί μία έκταση σε χιλιόμετρα, σε εκατομμύρια στρέμματα γης που αντιστοιχεί στην μισή έκταση της Ελβετίας, όπως λένε οι επιστήμονες. Μιλάμε τώρα για τεράστιες καταστροφές, μια πολύ δύσκολη χρονιά για την Αυστραλία και ο λόγος είναι αυτός για τον οποίο βγήκανε στους δρόμους σήμερα περίπου 20.000 Αυστραλοί πολίτες να διαδηλώσουν για την κλιματική αλλαγή, να διαδηλώσουν για αυτό που συμβαίνει. Τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα στο Σίδνεϊ με το τοξικό νέφος. Το τοξικό νέφος που έχει προκληθεί από αυτές τις πυρκαγιές είναι επικίνδυνο, το έχουν πει και οι επιστήμονες, από τα μικροσωματίδια αυτά τα οποία εισπνέονται από τους ανθρώπους εκεί. Ήδη έχουν πάρθει μέτρα, τα παιδιά στα διαλύματα δεν βγαίνουν στον προαύλιο χώρο. Πολλά ταξίδια που είναι σε ανοιχτούς χώρους δεν γίνονται από τα ferry boat, κάποια δρομολόγια. Βλέπουμε και ανθρώπους να κυκλοφορούν με αυτές τις μάσκες. Είχαμε συνηθίσει να τους βλέπουμε μόνο στις περιοχές όπως είναι το Πεκίνο, ας το πούμε. Που έχει τεράστιο πρόβλημα με την ατμοσφαιρική ρήπανση. 20.000 λοιπόν διαδηλωτές με αφορμή το πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζουν, που είναι απόρρια της κλιματικής αλλαγής μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας, μια από τις χειρότερες ξηρασίες των τελευταίων ετών και τις χειρότερες πυρκαγιές που έχει γνωρίσει η Αυστραλία. Τώρα έρχεται το τοξικό νέφος. Οι άνθρωποι διαμαρτύρονται γιατί θεωρούν ότι η κυβέρνηση δεν έχει αντιδράσει όπως θα πρέπει. Να πούμε ότι η μόνη δήλωση για το θέμα είναι από τον Πρωθυπουργό για το πόσο καλά ανταποκρίνονται και ενθαρρυντική δήλωση τα σωστικά συνεργεία και οι πυροσβέστες στην προσπάθεια, στην τιτάνια προσπάθεια της πυρόσβεσης. Κατά τα άλλα, για την ταμπακέρα, για το τοξικό νέφος, για το πρόβλημα υγείας, για τα προβλήματα υγείας, τα συνοδά που έχουν οδηγήσει σε αύξηση, έως και 25% των εισαγωγών στα νοσοκομεία με αναπνευστικά προβλήματα, κουβέντα από την κυβέρνηση και κανένα μέτρο προς το παρόν. Είναι λοιπόν να πούμε ότι φέτος σάρωσαν οι πυρκαγιές Καλιφόρνια και Αυστραλία. Ναι. Και είναι απόρρια, όπως λένε οι επιστήμονες, της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, οι μεγάλες περίοδοι ξηρασίας έχουν αποτελέσει, ας το πούμε, και ένα πρόσφορο έδαφος για την τεράστια καταστροφή επέλαση της πυρκαγιάς. Γιατί δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν. Σε πολλά σημεία είναι και δύσκολη πρόσβαση των πυροσβεστικών μέσων. Και το πρόβλημα δεν έχει λυθεί ακόμα. Καταρχήν, ακόμα και είναι πυρκαγιές στην Αυστραλία, τώρα που μιλάμε. Το τοξικό νέφος το βλέπουμε από εκεί. Να φύγουμε λοιπόν από την Αυστραλία. Και να πω για κάτι. Ναι. Υπήρξε μια ταινία, λέω καμιά φορά. Υπάρχει συγκυρία. Υπήρξε μια ταινία παλιά, τόσο υπάρχουν άνθρωποι. Έχει γίνει πυρηνικός πόλεμος και το μόνο μέρος στο οποίο δεν έχει φτάσει το ραδιενεργό νέφος είναι η Αυστραλία, όπου οι άνθρωποι το περιμένουν, κλείνονται στα σπίτια και κοιτιώνται, συζητάνε, κουβεντιάζουν, μια καταπληκτική ταινία. Τόσο υπάρχουν άνθρωποι. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, επειδή η κυρία Καλά το λέει προηγουμένως, φτάσαμε στο σημείο η κλιματική αλλαγή χτυπάει, θα έλεγα, κάθε χρόνο την Αυστραλία. Κάθε χρόνο, αλλά φέτος πραγματικά είναι πρωτόγνωρη κατάσταση. Να πάμε σε μία άλλη, όχι πρωτόγνωρη κατάσταση, δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας. Και το λέω γιατί αφορά η επόμενη είδησή μας τους δημοσιογράφους. Σύμφωνα λοιπόν με έκθεση που έδωσε στην δημοσιότητα η μη κυβερνητική οργάνωση Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων, τη φετινή χρονιά και μέχρι την στιγμή αυτή που μιλάμε, 250 περίπου δημοσιογράφοι βρίσκονται φυλακισμένοι σε όλο τον κόσμο. Οι περισσότεροι είναι στην Κίνα, Γιώργο. Στην Κίνα είναι οι περισσότεροι φυλακισμένοι. Έχουν πολλά προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Πολλοί από τους δημοσιογράφους, όπως αναφέρει η έκθεση, βρίσκονται μέσα στη φυλακή, πίσω από τις φυλακές στα σίδερα, με την κατηγορία ότι είναι εχθροί του κράτους ή ότι έχουν μεταδώσει ψευδείς ειδήσεις. Δεύτερη χώρα πιο επικίνδυνη για να ασκεί κανείς το επάγγελμα του δημοσιογράφου είναι οι γείτονές μας στην Τουρκία. Να σου θυμίσω και το. Τον κύριο Ερντογάν. Το ξέρεις καλύτερα από όλους. Δημοκράτης άνθρωπος. Ναι. Δημοκράτης. Μετά την αποτυχημένη απόπειρα του πραξικοπήματος και το τεράστιο κύμα των διώξεων εκτός από τα σώματα ασφαλείας, τους δημόσιους υπαλλήλους κτλ., μεγάλο κύμα δίωξης θέρισε και τους δημοσιογράφους. Έκλεισαν μέσα.
Άνθρωποι, δημοσιογράφοι φυλακίστηκαν, φυλακίστηκαν για τις ιδέες τους, φυλακίστηκαν για την κριτική που άσκησαν στον Ταγί Περτογάν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μέσα εξακολουθούν και είναι 47 σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης. Και δεν έχει βελτιωθεί καθόλου η κατάσταση αυτή. Και να θυμίσουμε και στο σημείο αυτό ότι βλέπουμε εσχάτως τον Ερντογάν να λειτουργεί και σαν σκηνοθέτης, ο οποίος σκηνοθετεί, δίνει συστάσεις και σε τηλεοπτικά συνεργεία, συνεργεία για το πώς θα πρέπει να γίνεται η σωστή παραγωγή, μια τηλεοπτική παραγωγή. Ακριβώς το ίδιο έκανε ο Γκέμπελς και ο Χίτλερ. Έτσι. Ακολουθεί επίσης και η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος με 26 δημοσιογράφους κρατούμενους, οι οποίοι περιμένουν να δικαστούν. Και πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν και περιπτώσεις, ειδικά στην Σαουδική Αραβία, δημοσιογράφων που χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες έχουν βρεθεί φυλακισμένοι. Όλα αυτά καταγγέλλονται από την μη κυβερνητική οργάνωση αυτή σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί το θέμα. Και μιλώντας για τους δημοσιογράφους, να πούμε και για το βραβείο που πήρε το γαλλικό περιοδικό Le Point. Βραβείο από την Ένωση που του απένειμε η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου για το, για το εξώφυλλό του. Όχι αυτό, αυτό είναι το Le Dictateur. Το εξώφυλλό του, όπου είχε πάλι τον. Θα παρακαλέσω αν μπορούμε να το βρούμε το κοντρόλ. Είχε πάλι τον Ερντογάν ως εξολοθρευτή των Κούρδων. Αυτό το πρωτοσέλιδο είχε παίξει πριν από περίπου μερικές εβδομάδες, όταν και έγινε η επιχείρηση της Τουρκίας στα σύνορα της Συρίας, όπου η επιχείρηση αυτή είχε ως στόχο τους Κούρδους. Τον χαρακτήρισε λοιπόν το Le Point εξολοθρευτή των Κούρδων. Είχε προφανώς αντιδράσει τότε ο Ερντογάν, μιλώντας για προσβολή. Είχε υπάρξει και ένα μίνι διπλωματικό επεισόδιο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το πρωτοσέλιδο ήταν και η αφορμή για την βράβευση. Ήταν ένα είδος αναγνώρισης από την πλευρά των Γάλλων δημοσιογράφων της προσπάθειας και του ηρωισμού που ακολούθησε τους Κούρδους μαχητές στον πόλεμο ενάντια στο ISIS και το πόσο άδικα ο εξολοθρευτής, όπως χαρακτήρισαν τον Κούρδον Ερντογάν, επιτέθηκε σε αυτούς τους ανθρώπους. Να φύγουμε λοιπόν από το κομμάτι των δημοσιογράφων και από τις ειδήσεις αυτές και να πάμε στην Γκρέτα Τούμπεργκ. Την Γκρέτα Τούμπεργκ την γνωρίζουμε όλοι. Είναι το παιδί θαύμα της κλιματικής αλλαγής. Η Γκρέτα Τούμπεργκ, είναι η γκριμάτσα στον Τραμπ. Όχι μόνο η γκριμάτσα στον Τραμπ. Ομορφασμός. Όχι, όχι. Είναι. Όχι, δεν είναι. Μπράβο. Αυτό είναι το πλάνο. Αυτή είναι, ναι. Ευχαριστώ. Αναδείχθηκε λοιπόν πρόσωπο της χρονιάς, Γιώργο Τράγκα. Να σου θυμίσω ότι αυτή την τιμή την έχουν κάθε χρόνο μεγάλες προσωπικότητες. Φέτος λοιπόν το Time ανέδειξε την Γκρέτα Τούμπεργκ ως πρόσωπο της χρονιάς για το 2019. Προφανώς προσπαθώντας να αναδείξει το θέμα της κλιματικής αλλαγής, που είναι όντως πολύ σημαντικό. Βέβαια, ερώτημα προκαλεί το αν αυτό το μικρό κορίτσι, πραγματικά το δραστήριο, η ακτιβίστρια, η οποία ήταν και αυτή η οποία ξεσήκωσε σε μεγάλο βαθμό και δημιούργησε το μαθητικό κίνημα για την κλιματική αλλαγή, καλώντας τους νέους και τις νέες να βγαίνουν κάθε Παρασκευή να διαδηλώνουν και να κάνουν τη λεγόμενη σχολική απεργία για το κλίμα. Αλλά βέβαια υπάρχουν πολλοί άλλοι άνθρωποι ανώνυμοι και περισσότερο, ίσως λιγότερο ή περισσότερο ανώνυμοι, επώνυμοι, οι οποίοι έχουν αναδείξει το θέμα της κλιματικής αλλαγής και ενδεχομένως να είχαν μια θέση στο περιοδικό. Αλλά το Time επέλεξε την Γκρέτα Τούμπεργκ. Να πούμε ότι στο κράς που θα κυκλοφορήσει τα Χριστούγεννα, τώρα παραμονές Χριστουγέννων, υπάρχει μια έρευνα special για τη μικρή κυρία. Ένα να πολύ δείτε ενδιαφέρον ποιοι ρεπορτάζ. Είναι μαζί της. Ποιοι τη χρηματοδοτούν και ποιοι την πηγαίνουν χέρι-χέρι. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ αυτό. Και τώρα θα κλείσουμε με μια πάρα πολύ ωραία και ευχάριστη είδηση. Είναι αυτό που λέμε το αφεντικό τρελάθηκε. Αν μπορούμε να έχουμε και λίγο φυσικό ήχο, παρακαλώ. Είναι η στιγμή που ανοίγουν μία εταιρεία, ανακοινώνει στους 198 υπαλλήλους της ότι τους μοιράζει μπόνους 10 εκατομμύρια δολάρια. Οι άνθρωποι πραγματικά δεν μπορούν να το πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί. Είναι ένα πάρτι. Ξέρω ότι το μυαλό σου θα πήγαινε κατευθείαν στην διαίρεση. Πόσα παίρνει ο καθένας. Περίπου στις 50.000 ο καθένας, αλλά... Παίρνω τον Αλέκο, τον απειρανθήτη.
Τα παιδιά εδώ και πάμε για υπάλληλοι εκεί. Τους φακέλους, τους είδες, τους κόκκινους φακέλους. Ναι. Να σου πω λίγο την ιστορία. Ήταν ένα πάρτι, διοργάνωσε η εταιρεία αυτή ένα πάρτι. Πρόκειται για μια εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων και κτηματομεσητικών υπηρεσιών στη Βαλτιμόρη των Ηνωμένων Πολιτειών. Μα πολύ θα μπορούσε να γίνει αυτό. Διοργανώνει λοιπόν ένα πάρτι και ανακοινώνει ξαφνικά ο πρόεδρος ότι σας μοιράζω αυτό το μπόνους των 10 εκατομμυρίων. Η St. John Properties λοιπόν έκανε αυτή την πράξη, την εξαιρετικά γενναιόδορη πράξη έκπληξη στους εντελώς ανυποψίαστους εργαζόμενους. Πρέπει να σου πω ότι αυτό το βίντεο έκανε το γύρο του διαδικτύου και εννοείται ότι οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι προφανώς συγκινήθηκαν, σοκαρίστηκαν πολύ ευχάριστα από αυτό που συνέβη, αλλά όπως διευκρίνησε και ο ίδιος ο πρόεδρος, εγώ είμαι λέει ο καπετάνιος, είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία του αυτού του καραβιού, αλλά χωρίς την δική σας βοήθεια και συμπαράσταση και την διασφάλιση αυτής της επιτυχούς πορείας τόσα χρόνια, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Η κίνηση του αυτή ήταν συμβολική, όπως είπε ο ίδιος, γιατί ήθελε την επέτειο ορόσημο όπου η εταιρεία του συμπλήρωσε, αν το διαβάζω σωστά, την ανάπτυξη 20 εκατομμυρίων τετραγωνικών ποδιών σε χώρους γραφείων, καταστημάτων και αποθηκών, να τη γιορτάσει με αυτόν τον τρόπο. Πάμε λοιπόν πιο κάτω. Εντάξει. Το αυθεντικό τρελάθηκε λοιπόν, λεφτά με ουρά. Λοιπόν, αυτά από μένα. Τώρα πριν τελειώσω θα σας πω ένα ανέκδοτο, παρόλο ότι δεν έχω φωνή. Πάει ο Πάπας στη Βαλτιμόρη. Επειδή είπε Βαλτιμόρη. Και την ώρα που πάει να βγάλει λόγο, βγάζει, ευλογεί το πλήθος, πλησιάζει ένας κύριος και του λέει «Ποντίφικά μου, Παναγιώτατε, είμαι ο Wanda Chicken που πουλάω το κοτόπουλο. Εάν έχεις την καλοσύνη», του λέει, «επειδή κάθε μέρα που λες το Πάτερ ημών, λες τον Άρτον ημών των επιούσιων και λες δηλαδή για το Wanda Bread, το ψωμί δηλαδή εδώ, δεν το αλλάζουμε λίγο το Πάτερ ημών, να βάλουμε αντί τον Άρτον ημών των επιούσιων, το κοτόπουλο ημών των επιούσιων?» Του λέει, «παιδί μου», του λέει, «δεν γίνεται». Του λέει, «έχω εδώ ένα χαρτάκι», του λέει. Λέει 5 εκατομμύρια δολάρια. Το κοιτάει ο Πάπας, «η παιδί μου», του λέει, «δεν γίνεται. Έχω ένα χαρτάκι», του λέει, 10 εκατομμύρια δολαριάκια εδώ. Θα λες το κοτόπουλο ημών των επιούσιων». Του λέει ο Πάπας, «παιδί μου», του λέει, «προς Θεού». Του λέει, «έχω μια κοσάρα και τέρμα. Εδώ είναι». Του λέει ο Πάπας, «παιδί μου, έχω και καρδινάλιους κάτω στο Βατικανό. Τι να κάνω? Να τους το πω? Δεν πρέπει? Να δω». Φεύγει ο Πάπας, πάει στο Βατικανό, μαζεύει όλους τους καρδινάλιους. Τους λέει, «παιδιά, έχω και καλά και κακά νέα. Το ένα καλό νέο είναι ότι έχω μια κοσάρα, το κοτόπουλο ημών των επιούσιων. Το κακό νέο είναι ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε το Wanda Bread, να του πάρουμε περισσότερα». Λοιπόν, να ευχαριστήσω εδώ όλα τα παιδιά, τους τεχνικούς, ούτε σήμερα. Εντάξει, θα τα βρούμε. Τον κύριο Απειρανθίτη στο κοντρόλ, τον Αλέκο, τον κύριο Νικολετάκη. Εσύ γιατί γάβγησες? Εσύ πες μου γιατί γάβγησες, δείξ' τον. Δείξ' τον, σε παρακαλώ. Μωρή φάτσα της κοινωνίας, σε λατρεύω. Γάβγησε γιατί μου φέρανε ένα χαρτάκι. Τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, στη Σύνοδο Κορυφής μου φέρανε εδώ τα παιδιά μου. Φρένο σε Τουρκία και Λιβύη. Παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Αύριο οι Ευρωπαίοι ηγέτες, στηρίζοντας την Ελλάδα, βάζουν φρένο λέγοντας στον Τούρκο, «τέλος, παραβιάζεις το διεθνές δίκαιο». Εδώ, πιο κάτω, το ανακοινωθέν το αυριανό της Συνόδου Κορυφής περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Ρόιτερ. Μου το φέραν τώρα από πάνω. Λοιπόν, όπως βλέπετε, 5 με 7.30 σας τα λέμε όλα. Σήμερα όμως θα κλείσουμε
7 και 10 ακριβώς, λόγω ροής προγράμματος. Μόνο για σήμερα, μου λένε. 7 και 10. Ευχαριστώ την κυρία Κλουβιδάκη, να προσθέσω, και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Εσύ δεν θα ξαναγαυγίσεις, γιατί θα κοπεί το μεροκάμα του. Ακούς, εσύ δεν θα ξαναγαυγίσεις. Ακολουθεί Τζον Παπατζόν, Γιάννης Παπαγιάννης the best. Αποκαλυπτικό δελτίο. Θέλει να μου πάρει τον Αστερίξ, να τον απαγάγει και να τον βάλει στο αποκαλυπτικό. Επειδή μου είπε χθες, εδώ τον έχω, μου είπε χθες ο Γιάννης Παπαγιάννης ότι είναι σκύλος detective, reporter. Έτσι, καλό βράδυ να έχετε όλοι σας.